Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αδελφικού Μετρόπολης. Το κλάμα συνεχίζεται σε αυτή την πόλη, καθώς οι οπαδοί όλων των ομάδων της πόλης, οι περισσότεροι ήταν με τη Λίβερπουλ. Φάγαν την πίκρα, φάγαν την ανατροπή. Μιλάνε για σφαγή. Τρία πέναλτι λέει δεν δώσαν στη Λίβερπουλ κτλ. Η αλήθεια είναι ότι το είδα το μάτς, το πρώτο ημίχρονο όμως. Το δεύτερο δεν το είδα. Το καλό δεν το είδα. Είχα κάτι παρεδώσει με κάτι τύπους που κάναν διαφήμιση στο Europe One. Γιάννη. Είναι η γύρη των λουλουδιών τώρα. Κάνουν σεξ τα λουλούδια να πούμε και γεράνε παιδιά. Οπότε κάνα 15ήμερο ακόμα, 20ήμερο. Αψού αψού θα κάνουμε έτσι γιατρέ. Γι' αυτό κάνεις τίποτα ρε γιατρέ, ρε μπανιό, τι κάνεις τίποτα. Εννοείται ότι κάνουμε. Τι κάνεις δηλαδή. Βοηθάμε τον κόσμο. Πώς βοηθάς τον κόσμο, του πετάς βελόνα στη μύτη να πούμε. Πετάζω που λες και εσύ. Για πες. Ναι. Πώς γίνεται. Ο τρόπος. Όχι. Έχει ένας αλλεργία. Ναι. Τον πειράζουν τα σιτηρά, η ελιά, ξέρω εγώ. Τώρα αυτό το μήνα. Ναι, σε διάφορα τίποτα. Ναι. Κλείνουν τα ρουθούνια, αυτά κόλπα ναι, ιστορίες. Μπορεί να εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Με μια απλή κνήρωση. Φαγούρα να πούμε στο λαιμό. Μια αλλεργική ρινίτιδα. Οι άλλοι βυχάνε. Ναι, ναι, ναι. Άλλοι φταρνίζονται. Έχεις δίκιο. Αυτά είναι τα συμπτώματα. Τα άλλοι βγάζουν σπηριά, ξύνονται να πούμε και τα λοιπά. Γίνονται σαν τον μάνταλο να πούμε. Ναι. Ναι. Για πες. Ναι. Τι κάνεις, ναι, τι. Κάνουμε βελονισμό. Πώς δηλαδή, τι. Έρχεται ο ασθενής, κάνει κάποιες συνεδρίες, 8 με 10 συνεδρίες. Τον πάει στον αλλεργείο. Ξέρει όμως τι τον πειράζει. Συνήθως αυτοί που έρχονται στο ιατρείο για το βελονισμό. Πρέπει να κάνουν πρώτα μία. Και να μην κάνουν δεν έχει σημασία. Ναι. Απλά θα γνωρίζουν σε ποιο αλλεργιογό να έχουν την ευαισθησία τους. Δηλαδή τώρα εγώ θα με δεις άμα έρθω πάλι να με πετάξεις τη βελόνες. Ναι, αν βρεις λίγο χρόνο, ναι. Πού να τον βρω τον χρόνο, ρε γιατρέ. Αυτό είναι άλλο. Ένα, δεν έχω χρόνο, ρε γιατρέ. Ναι, ναι. Έχουμε εδώ και ένα φίλο που ήρθε από το Κιλκής. Έτσι, τον Τάσο, που έχει μαγαζί με ρούχα εκεί. Τον γνώρισα τις προάλλες που είπε ο Τζόρνταν πριν λύσει το Πυθαγόριο θεώρημα στο. Το ξέρεις το Πυθαγόριο θεώρημα το λύνεις. Ο Τζόρνταν το λύνει με το δικό του τρόπο. Αυτή η πλαγιά εδώ είναι, λέει, η υποτίνουσα. Αυτή η πλαγιά. Η σούτε, λέει, με την. Ωραία, φίλε, τι γέλιο έχω ρίξει. Μιλάμε για μεγάλο γέλιο. Παοξής, τη δεκαετία του 80, λύνει το Πυθαγόριο θεώρημα. Αυτό είναι, λέει, ύμνος, λέει. Αυτό είναι, λέει. Πώς το είπε. Αυτό είναι, λέει, να πούμε, ο εθνικός ύμνος, λέει, της γεωμετρίας, να πούμε. Το τετράγωνο της υποτινούσης, ρε τι γέλιο, ρε φίλε. Ρε αυτά να θες να τα κάνεις στο γυαλί, δηλαδή να πει ο σκηνοθέτης, θα κάνουμε να πούμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βγει αυτό το πράγμα. Ο Τζόρνταν το βγάζει μόνος του, γιατρέ, πώς το είδες. Ναι, πήγες Γερμανία, ναι. Πήγες Γερμανία, τι έκανες Γερμανία, γιατρέ. Πήγαμε για δουλειές εκεί. Το μπανιότι, πήγε γιατρέ. Ναι. Ναι. Πού, τι, πήγες να φέρεις μηχανήματα. Ναι. Ναι. Να δούμε για μηχανήματα, δεν φέρω. Ναι. Αλλά νομίζω μέσα στο Σεπτέμβριο θα γίνει κάποια. Θα κάνεις αναβάθμιση, έτσι. Ναι. Τι είναι, δηλαδή τι θα κάνεις. Δεν θέλω να πω ακόμα, εντάξει, είναι λίγο. Έχει σχέση με τις αποτριχώσεις που κάνεις, δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Είναι θέμα με αδυνάτισμα, με κρυολιπόληση, με άλλα πράγματα. Συνήθως οι γυναίκες έρχονται στο καλοπιστικό, ας πούμε. Εννοείται, εντάξει. Άντρες έρχονται. Τα τελευταία χρόνια, ναι, και άντρες. Δηλαδή σου έχει τύχει, ας πούμε. Λιγότερο, βέβαια. Σου έχει τύχει να πούμε να έρθει η τύπος και να σου πει, ξέρω εγώ, θέλω να κάνω, ξέρω εγώ. Το τρίγωνο, λέω. Αποτριχώσεις γίνονται, ναι. Και συντάξεις. Στέρνω πλάτες, χέρια. Συντάξεις. Όχι. Στέρνω πλάτες. Στέρνω πλάτες. Ναι, χέρια, πόδια, εντάξει. Δεν μου λες γιατί. Σπανιότερα, ναι. Τώρα τη δεκαετία του 70 και του 60. Ναι. Υπήρχε περίπτωση να πάει κάποιος άντρας, ας πούμε. Όχι. Να πάει να κάνει, ας πούμε, ένας ποδοσφαιριστής εκείνης της εποχής τα ποδάρια του, να πούμε, να τα κάνει. Ή τις μασκάλες του. Ή ξέρω εγώ τις τρίχες που έχει πλάτη του. Να είναι κανένας γουρουνοπλάτης, κανένας σγουροπλάτης, κανένας μπουκλοκόλλης, δηλαδή να έχει μπουκλες στο μπροκτό του κτλ. Και να πάει να το κάνει, ας πούμε, μήπως ήταν τότε παρεξηγήσιμα τα πράγματα. Και όχι μόνο το 70 και αργότερα, βέβαια. Δηλαδή, ο Γκάλης στην δεκαετία του 80 ήταν γεμάτος στην τρίχα. Και τώρα τι είναι, δηλαδή. Δηλαδή ανέκαθεν. Τι ανέκαθεν. Δηλαδή αυτό είναι μια στροφή. Μια είχε στροφή, το στυλ μια... του Ρακοτάγκου, ναι, ναι. Ήταν τριχωτός. Ναι, και εγώ το. Ναι, τα τελευταία 15-20 χρόνια έχει μια στροφή. Εντάξει, και το ανδρικό φύλλο, το οποίο νομίζω ότι. Εντάξει, σε ορισμένα σημεία νομίζω και σωστά προσέχει και την εμφάνισή του. Εντάξει, να μην εξηζητεί. Δεν είναι δηλαδή αντιαισθητικό, λες, για έναν άντρα να έχει στην πλάτη, ας πούμε. Πες ότι πάω εγώ στο κολυμβητήριο. Ναι. Και βγάζω, να πούμε, την μπλούζα, βγάζω, βάζω το μαγιόν. Ναι.
και πάω, ας πούμε, να βουτήξω, ας πούμε, μέσα κτλ. Και έχω στα ποδάρια τις τρίχες, ξέρω, κτλ. Και έχω στη φλοκάτη στην πλάτη, ας πούμε, κτλ. Στα χέρια εδώ απάνω κτλ. Έχω σαν το βέγκο στο χέρι τρίχα, να πούμε, κτλ. Και είναι δηλαδή, λες, ας πούμε, αντιαισθητικό, όπως το βλέπει, ας πούμε, ένας. Ναι. Ποιος το βλέπει και πώς απευθύνεται. Δηλαδή, τα νεαρότερα άτομα, νομίζω. Εντάξει, μπορούν να το δουν και έτσι. Ναι. Οι μεγαλύτερες ηλικία δεν νομίζω. Δηλαδή, αυτό το κάνουν και για το αισθητικό του κομμάτι, οι άντρες. Σαφώς. Δηλαδή, μια γυναίκα θέλει. Μόνο κολυμπητές και οτιδήποτε. Ξυρίζει τη γάμπα, να πούμε, κτλ. Δεν μιλάω για το κομμάτι επαγγελματικό. Καθαρά για αισθητικούς λόγους όμως. Για αισθητικούς λόγους. Νομίζω επαφηθύνεται σε νεαρότερες ηλικίες. Ναι, τώρα ας πούμε ένας εξιντάρης. Δεν νομίζω. Που έχει τρίχες στα αυτιά. Ναι. Έχει τρίχες στη μύτη. Έχει τρίχες, ας πούμε, στο μεσόφρυδο. Από δύο φρύδια έχει γίνει, ας πούμε, η ένωση ρίου-αντιρίου, να πούμε. Τα λοιπά, το ρίο με το αντίριο. Ναι. Ξέρεις, έχει γίνει γέφυρα. Ναι. Έχω εγώ ένα φίλο, ας πούμε, το Ραχτσόπουλο, τον Χρήστο. Ο οποίος έχει φρύδι ένα, μονόφρυδος. Άλλο ένα φίλο έχω, το Γιάννη το Μαυρόπουλο. Παχύ φρύδι και είναι ένα, ενωμένο. Ναι. Αυτό το κάνει, δηλαδή πηγαίνει και το κόβει στα δύο. Εκτός και αν είναι λευκή, άσπρη τρίχα ή πολύ ξανθιά. Οπότε δεν γίνεται. Το αποτρίχος δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, γιατρέ, άμα είναι άσπρη τρίχα, δηλαδή. Γιατί το λέιζερ τραβάει την τρίχα τη σκούρη που έχει μελανίνη μέσα. Δεν μπορεί να κάνει δηλαδή σε λευκή τρίχα, δηλαδή γεροντική που λέμε. Δηλαδή τώρα εγώ, ας πούμε, που έχω άσπρες τρίχες εδώ στο στέρνο. Εστές δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Δηλαδή θα χτυπήσει το λέιζερ σε κάποια στιγμή, αλλά δεν θα σου πάρει όλες τις τρίχες. Δηλαδή αν πάει στον. Και δηλαδή για να γίνει με το λέιζερ, ναι, πρέπει πρώτα να τις βάψει τις τρίχες του στο κομματήριο. Δεν βάφονται. Γιατί δεν βάφονται, στα μαλλιά πώς βάφονται. Δεν αναγνωρίζει τη μελανίνη, δεν είναι μελανίνη αυτή. Δηλαδή η μελανίνη είναι, πούμε, είναι βαφή. Δηλαδή το μηχάνημα παίρνει χαμπάρι, είναι έξυπνο, ναι, τόσο, ναι, πολύ. Είναι. Που λέει εσύ, φίλε, έβαψες, να πούμε, την τρίχα και είσαι ασπροτρίχης και είσαι ένα μου καμουφλαρισμένος. Είναι πολύ έξυπνο, ναι. Βγάζει τον παγάζει σαν το μίτσο, έτσι, που έλεγε ο Κωνσταντάρας. Α, έτσι γίνεται. Ναι. Δηλαδή τώρα εγώ άμα έρθω, ας πούμε, και οι μισές τρίχες είναι άσπρες, δεν μπορεί να με κάνεις. Άλλες πρέπει να τις κάνεις με άλλο τρόπο, ίσως μια ριζική αποτρίχωση, που δεν ξέρω πώς τα αισθητικοί τα, ναι, γνωρίζουν καλύτερα. Άραγε τότε, ναι, που λέει και ο Τζόρνταν, ένας μαντράχαλος 60 χρονών. Είναι λίγο δύσκολο. Άργησε. Άργησε. Ναι, και οι γυναίκες το ίδιο, έτσι. Α, και οι γυναίκες. Ναι, αυτό ακούγεται για πρώτη φορά στα έρτζια να τη πόλη. Ότι η άσπρη τρίχα στο μαλλί, ναι, κακά μαντάτα. Ναι, ρε παιδιά, ο Μακεδονικός κέρδισε. Ξέρουμε τίποτα. Το αφεντικό. Δεν μπόρεσε να πάω. Είδες τι δουλειά έχω, ρε. Σήμερα, να πούμε, έτρεχα όλη μέρα. Ξέρεις τι έγινε. Κάναμε μια διαφήμιση, ένα προπό εκεί στη γειτονιά. Ένα ωραίο προπό. Για τη γειτονιά μας είναι πολύ. Ο μπρουτότατος. Ναι. Πήγα, έκανα με τον Κόκκινο ένα γύρισμα. Είπε και ο Κόκκινος τις ιδέες του, γιατί ο Κόκκινος αυτά είναι περδίκη, να πούμε. Δεν υπάρχει δεύτερος. Ακούς. Και πάμε που λες εκεί. Κάνουμε το γύρισμα, κάνουμε το μοντάζ, το κάνουμε, το φτιάχνουμε, το ράνουμε. Πάω το παίξω εγώ την Κυριακή, να πούμε, το βράδυ, το προποζήτικο του φίλου μας, του Τουμπιώτη. Ναι. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: μην τη βάλεις, λέει, τη διαφήμιση. Λέει: γιατί, λέει, έχω πρόβλημα. Λέω: ποιο είναι το πρόβλημα? Λέει: ο ΠΑΠ δεν δίνει, λέει, έγκριση. Πρέπει να περάσει πρώτα να δουν το κείμενο, να δουν το αυτό και να κρίνουν εάν επιτρέψουν να γίνει η διαφήμιση. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Αυτός που έχει το στικάκι. Από την κρίση, να πούμε, χάλασε τα μάξι του, δεν έχει λεφτά να έρθει. Πόσο? 0-0. Καλό, καλό και αυτό. Βγαίνει. Βγαίνει και με το 0-0. Καλό και το 0-0. Λοιπόν, ωραία. Και τι σου λέγα, δεν είχε λεφτά. Προπό, ναι. Πήγα, εγώ πήρα το κείμενο, να πούμε, γύρισα, να πούμε. Του το έφερα, θα το στείλει να το κάνει. Δεν ήταν και καλό, ήθελα να το ξαναφτιάξουμε. Είχε τέτοιου είδους τρεχάματα, να πούμε, ναι, κατάλαβες. Είχα τρεχάματα. Πήγα, κάνα μασάζ εκεί, ανάταξη, όχι μασάζ, ανάταξη, μια αρκούδα, με έφτιαξε τους σπονδύλους και είμαι. Ωραία. Αύριο θα κάνω και τα πρώτα μου 5 χιλιόμετρα μετά από μήνες στο γήπεδο και ένα χιλιόμετρο κολύμπι, θα γίνω τζετ, να πούμε. Μια χαρά. Θα γίνω τζετ. Οπότε λοιπόν λες ότι δεν μπορείς να κάνουμε αποτρίχωση εάν η τρίχα είναι άσπρη. Ναι. Ή πολύ ξανθιά. Ή πολύ ξανθιά. Ναι. Μια ξανθιά πολύ γυναίκα ξανθή, Γερμανίδα τουρίστρια, να πούμε, που θα έρθει, δεν γίνεται. Όχι. Δηλαδή, μόνο οι μαύρες δηλαδή μπορούν να κάνουν. Έτσι. Από τα γιούφτικα, να πούμε. Ναι, μάλιστα, αλλά το σκούρο δέρμα δεν είναι πολύ καλό για το λέιζερ. Δηλαδή, ο καλύτερο συνδυασμό είναι λευκή επιδερμίδα με μαύρη τρίχα. Έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα το λέιζερ. Δηλαδή, η σκούρα επιδερμίδα. Και τώρα, σαν να λέει το τραγούδι ξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια. Κάπως πρέπει, έτσι, να υπάρχουν δηλαδή ορισμένες συνθήκες. Όχι, εντάξει, συνήθως είναι μια μέση κατάσταση. Έτσι. Αλλά θέλω να πω, σαν καλύτερε. Λευκή συνθήκες, επιδερμίδα. Η λευκή επιδερμίδα είναι γιατί μπορεί να ανεβάσει πολύ την ένταση του λέιζερ και να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ναι. Και τη μαύρη τρίχα που την πιάνει πολύ πιο εύκολα. Είδε άλλο, άμα είσαι αρκουδιάρης, πας εκεί στο κομμωτήριο, σε τραβάει μία, να πούμε,
όπως ο. Αυτά ναι, όμως δεν σταματάνε όμως κάθε δύο μήνες θες να. Εσάι που λέει και ο Τζόρνταν. Εσάι είναι. Εσάι δεν. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ενώ με το λέιζερ. Ο αυτοκράτορας της ΦΑΠΑ. Ναι, 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 ναι. Ενώ με το λέιζερ μέσα ένα χρόνο έχει σταματήσει διαπαντός. Έχει εξελιχθεί τρίχα διαπαντός εσάι που λέει και ο Τζόρνταν. Άρα δηλαδή ναι. Ναι, ναι. Ενώ με τις άλλες πρακτικές κάνεις για πάντα. Μάλιστα. Και έχει μια πολύ καλή και ευγενική κοπέλα, την Κορίνα, η οποία ανέχεται όλους τους παράξενους ανθρώπους όπως είμαστε εμείς εκεί. Ναι. Βάζει εκεί τα ραντεβού, αυτά και τα λοιπά. Τάσο, για να δω, ρε. Τάσο, για να δω. Τι κάνεις. Συζείς με μια κοπέλα, έμαθα. Όχι, όχι, δεν συζείς. Δεν συζείς. Όχι, όχι. Τι κάνεις, για να δω. Τίποτα, σε κλικής έχω μαγαζί με ρούχα, αυτό. Μόνο αυτό. Ναι. Ναι. Πας, έρχεσαι. Πάω, έρχομαι, ναι, να βρισκόμαστε. Έλα πιο κοντά, γιατί το μικρόφωνο πρέπει να το πάρουμε μαζί. Ναι. Ναι. Για λέγε, πώς είναι η ζωή στο Κιλκής. Καλά, ήρεμα. Μικρή πόλη. Μικρή πόλη. Η ομάδα του Κιλκής τη βλέπεις. Μπα, καθόλου. Όχι. Όχι. Τα Γιονέρι φέτος φαίνεται πιο πολύ. Τα Γιονέρι, τώρα το Κιλκής φέτος. Κιλκησιακός. Ναι, πολύ χαμηλά. Έχεις μαγαζί με ρούχα, έτσι. Ναι. Με τους πόντιους πώς θα πας. Καλά, καλά. Έρχονται, ψουνίζουνε. Όλοι, όλοι. Ψουνίζουνε. Αντρικά ρούχα. Και γυναικεία. Οι πόντιες βρίσκεις άκρη μαζί τους. Βρίσκω, βρίσκω. Είναι καλοπιστικές, δηλαδή είναι με τη μόδα. Είναι πριν 80 χρόνια, ας πούμε. Εξελίσσονται. Εξελίσσονται σιγά σιγά. Είναι πίσω όμως λίγο. Όχι, όχι, μια χαρά. Πήγαν μπροστά. Συμπατίζουμε με τη Θεσσαλονίκη που είναι κοντά μας. Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχει αναπτυχθεί η περιοχή και έχει εξυγχρονιστεί, να πούμε. Ποιοι είναι οι καλύτεροι πελάτες εκεί πέρα, ποιοι είναι στο Κιλκής οι καλύτεροι πελάτες? Και οι γυναίκες και οι άντρες. Όλοι έχουν ιδιαίτερο ρόλο. Ναι. Συνήθως λένε ότι την αγορά την κρατάει η γυναίκα. Ναι, την κρατάει. Δηλαδή, έχω ένα πατούμενο να πούμε που κάνω προπόνηση 4 χρόνια. Άμα δεν τρυπήσει, να πούμε, να βγει το δάχτυλο από όξω, να βγει όλα να ξεκολλήσει, θα το πάω στο τζαγκάρι και όλα μια φορά το κολλήσει και μετά τη δεύτερη φορά το αλλάξει. Η γυναίκα όμως. Ναι, ο άντρας ψωνίζει συγκεκριμένες εποχές μες στο χρόνο. Η γυναίκα έχει μια περατζάδα που λέμε. Την περατζάδα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι, και κάνει και περιτά έξοδα συνήθως. Κάνει. Ναι, αν δεν ήταν και αυτές οι γυναίκες δεν θα γίνανε. Κλείναμε. Θα το κλείνετε το μαγαζί. Και αντρικά και γυναικεία. Ναι. Μάλιστα. Οι μεγάλες ηλικία ψουνίζουνε, δηλαδή κανένα πόντιο κεφάλα εκεί, χοντρό αυτό. Στερούνται λίγο τώρα για τα εγγόνια και τα παιδιά του. Στερούνται για τα εγγόνια και τα παιδιά. Δηλαδή πέφτει, να πούμε, χαρτζηλίκα στους μικρούς οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν ανάσα. Να τα απεξέλθουν. Μάλιστα. Εκεί στο Λαμπομπονέρα πα. Πηγαίνω. Ωραίο. Ναι. Ο εξής το έχει εκεί. Ναι. Θέλει να κάνουμε και εκπομπή εκεί αυτό. Θα συνεννοηθεί με τον Τζόρνταν πώ θα γίνουν τα τεχνικά θέματα. Θα φέρω τον Τζόρνταν τον Μπόκο Λόκο εδώ πέρα που είναι Αφρικανός για να πούνε τις λεπτομέρειες και εγώ θα περιμένω κανένα τετράμινο, πεντάμινο ένας από την Αφρική από πού είναι ο Μπόκο Λόκο, ρε. Είναι Cape Town κάπου εκεί πέρα με τον Τζόρνταν που είναι από τη Βροντού, ένας μαύρος από την Αφρική και ένας πόντιος από τη Βροντού θα συνονοηθούν να βγάλουν άκρη. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, ο αυτοκράτορας λέει της ΦΑΠΑ, τι έγινε σήμερα. Κουβέντα δεν είπες, όταν χάνει ο ΠΑΟ ξεκινάς πάντα και κοροϊδεύεις. Ο 348. Φίλε, επειδή δεν γουστάρω να με κατηγορούν, μισό λεπτό, σταλθέντα στοιχεία. Βλαχόπουλος. Στοιχεία παραλαβής μη διαθέσιμα, Βλαχόπουλος. Εστάλη από Κωστή Ραπτόπουλο, 20 και 35 όταν ο Άρης ήταν 3 πόντους επάνω. Έσφιξε ο Φάτος σου, του λέω του Βλαχόπουλου. Ο Βλαχόπουλος δεν στέλνει μήνυμα, κάνει το τρομπόνι και στο τέλος βγαίνει και λέει: συμβαίνουν αυτά. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: ξέρεις ρε, γιατί λέει δεν κέρδισε ένα μούμα ο Άρης. Γιατί ρε κρυόκολε, του λέω, κρύα άντρα, του λέω το Βλαχόπουλο. Γιατί λέει έλειπε από το γήπεδο, λέει, η Τζόρτζια. Έλειπε αυτή η ομορφιά από τις κερκίδες. Να ομορφύνει ο τόπος εκεί πέρα με την Τζόρτζια και είναι και γουρλού κιόλας, ξέρεις. Φοράει εκείνα τα πατούμενα, να πούμε, τις τακούνες για να φαίνεται ψηλή και τα λοιπά η Τζόρτζια. Απουσίαζε σήμερα. Είχε στο κολονάκι γκαλά. Ναι, είχε στο κολονάκι γκαλά εκεί πέρα. Σε τσάι πάρτι ήταν η μεγαλομέτωχος. Τα λοιπά, ο κύριος Λάσκαρης έπαιζε bridge και δεν βρεθήκαν εκεί πέρα και έλειπε, να πούμε, η Τζόρτζια. Ρε το Βλαχόπουλο, ρε. Γιατρέ, καλημέρα. Έχω ένα θέμα με το ουρικό οξύ. Έχω 9,1 σάντιμετρα και δεν πέφτει. Όχι σάντιμετρα. Τι είναι αυτό? Μιλιγκράμ είναι. Μιλιγκράμ. Ναι. Και δεν πέφτει εδώ και ένα χρόνο. Υπάρχει κάποια λύση? Τα φάρμακα μου είπαν είναι λίγο, λέει, επικίνδυνα. Το ουρικό οξύ από τι γίνεται, γιατρέ? Το ουρικό οξύ είναι ένα
προϊόν του μεταβολισμού του σώματος. Παράγεται από τη διάσπαση ουσιών που λέγονται πουρίνες. Πουρίνες, ναι. Γριές γυναίκες δηλαδή. Όχι, είναι ουσίες. Πουρίνες. Ναι, διασπόρες σε ουρικό οξύ. Ναι. Συνήθως αποβάλλεται από τα νεφρά. Όταν υπάρχουν κάποιοι λόγοι, είτε προβλήματα των νεφρών. Πόσα πρέπει να είναι αυτό το γύρω, να μην ξεπερνάει το 6-6,5. Αυτό είναι στο 9. Είναι αρκετά. Από 0 μέχρι 6,5 δηλαδή πρέπει να είναι. Όχι, μέχρι. Ναι, εντάξει. Ναι, από 0. Συνήθως είναι 3 με 6. Ναι. Βαριά 6,5. Από το φαΐ παίζει ρόλο. Σου πω τώρα. Ένας γνωστός μου μεγάλος ηλικία, ναι. Τον είπα να κάνει μια δίαιτα και είχε φάει κανένα τόνο ντομάτες, ναι. Και του ανέβηκε το ουρικό οξύ. Ναι, μπράβο, δίκαιο. Προβολική. Ναι. Κοίταξε, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα είτε στην απέκριση του ουρικού οξέως από τα νεφρά, για παράδειγμα, είτε από διατροφή κτλ. Ποιο είναι το χειρότερο, το νεφρό. Συνήθως είναι, όχι, μεικτά. Συνήθως είναι μεικτά. Ναι. Βέβαια, συστήνουμε και διαιτολογική υποστήριξη, δηλαδή να προσέχουμε κάποιες τροφές όπως είναι τα σηκωτάκια, τα υψαρόσουπες, μύδια, χτένια. Αυτά τώρα τα αφροδισιακά φαγητά, ε. Ναι, ντομάτες, ναι. Αλκοόλ επίσης. Αλκοόλ. Ναι, συστήνουμε, ναι. Να πίνουν 2-3 λίτρα την ημέρα. Και πώς το. Τι, νερό. Νερό πολύ. Ναι. Τσάι. Όχι, δεν είναι το νερό. Και βέβαια, αν δεν υποχωρήσει με την διαιτολογική παρέμβαση, θα πρέπει να πάρει κάποια φάρμακα που είναι παλιότερα, ναι. Και νεότερα φάρμακα. Μα ναι. Ναι. Και πώς το καταλαβαίνεις, γιατρέ, ότι πονάς κάπου, να πούμε. Συμπτώματα εμφανίζονται, ναι. Με δύο τρόπους. Είτε στις αρθρώσεις ως μονοαρθρίτιδας, συνήθως το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού που λέγαμε ποδάγρα. Ποιο το μεγάλο δάχτυλο. Το μεγάλο δάχτυλο. Μεγάλο δάχτυλο ποιο είναι. Ποδιού. Κάτσε. Μεγάλο σου δάχτυλο. Ποιο το μεγάλο. Πολλά, το πιο μεγάλο. Κάτσε, έχει κάτι τύπους που το άλλο το δάχτυλο είναι πιο μεγάλο. Όχι, το μικρό είναι στη γωνία, είναι μικρό. Όχι, ρε γιατρέ. Αυτό, ναι. Το δεύτερο δάχτυλο ορισμένο. Σαν... Ρε φίλε, τώρα βλέπεις τώρα ο Ασλαμάς. Ο Ασλαμάς που είναι ποδολάγνος. Άκου τώρα εμένα. Ο Ασλαμάς που είναι ποδολάγνος. Γουστάρει τη γυναίκα, λέει, το δάχτυλο το δεύτερο να είναι πιο μακρύ, λέει, από το πρώτο. Λέω, γιατί ρε Ασλαμά, για το γλύφο, λέει, πιο αυτό. Λέει, τρελώσε, ρε, το λέω. Ναι, μου λέει. Άρα το μεγάλο δάχτυλο για τον Ασλαμά είναι το δεύτερο. Πιο μακρύ. Πιο μακρύ. Πιο... Το μεγάλο ποιο είναι. Χοντρό. Το αριστερό. Το χοντρό. Ναι, το αριστερό. Για πες τι γίνεται εκεί. Εκεί εμφανίζεται, μπορεί να εμφανιστεί η αρθρίτη, μάλλον η υπερουχαιμία που λέμε, είτε ως μονοαρθρίτιδα με φλεγμονή πόνο, πονάει, δηλαδή, ναι. Υπάρχει, ναι. Θερμότητα και κοκκίνητα, ναι. Της άρθρωσης, ναι, ναι. Που λέμε, είτε ως γίνονται πέτρες στα νεφρά, υπάρχει νεφρολιθίαση από πέτρες ουρικού οξέως και μπορεί να προκαλέσουν κολικό και πόνο. Αυτό κάνει λιθοτρεψία, το κάνει. Αν είναι μεγάλες, ναι. Αν είναι μικρές, εντάξει. Έχω δει. Μεγάτους, ναι. Έχω ένα φίλο ορολόγο και πήγα και είδα πώς κάνουν λιθοτρεψία. Ακτίνες. Ναι, φεύγεις περδίκη από εκεί. Ναι, ναι. Και δεν χρειάζεται επέμβαση. Ναι. Α, έτσι γίνεται. Μάλιστα. Άρα αυτό τι το λες τώρα σήμερα. Ναι. Εάν έχει δοκιμάσει διαιτολογική παρέμβαση, ναι. 2-3 μήνες και δεν έχει δει αποτέλεσμα στη μείωσή του, ναι, ναι. Χρειάζεται φαρμακευτική υποστήριξη. Ναι. Ναι. Δεν μου λες, γιατρέ, εσύ με τις βελόνες. Ναι. Άμα σου φέρω ένα μπαοξί, ναι. Σήμερα, ναι. Και του βάλεις βελόνες, θα σπάσει βελόνα. Λόγω Λίβερπουλ. Πρώτον λόγω Λίβερπουλ και δεύτερον λόγω Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Όχι, δεν είναι να αντιμετωπίζουμε εξωτερικά περιστατικά. Εξωτερικά παίρνουν. Ναι. Ψυχικά αυτά, πως στρες, ας πούμε. Ψυχικά, ναι. Δηλαδή, ας σου φέρω εγώ ένα κάρο παοξίδες εκεί που είσαι, Εγνατία 63. Ναι. Να τους λύσει το ψυχολογικό σου μέσω του βελονισμού. Θα βοηθήσουμε αρκετά, ναι. Θα βοηθήσει αρκετά. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, πρέπει να βοηθήσει και ο Σαββίδης λίγο. Ναι. Έτσι, λίγο. Μπορεί, ναι. Να το πάρετε. Μπορεί να το πάρετε, δηλαδή, το έργο μαζί. Ναι. Για πάμε στην αδειά. Έχουμε τους παοξίδες από τη μια να κάνει τρομπόνι η Λίβερπουλ. Κλάμα. Έχουμε από την άλλη μεριά τους παοξίδες να κλαίνε που πήρε η ΑΕΚ το κύπελο με χωρίς Φράγκο. Και επειδή νομίζετε ότι εγώ τα λέω έτσι επειδή να σας πειράξω, 4 και 5 ο Κανελάκης, να πούμε, που είναι σοβαρός δημοσιογράφος, να πούμε εδώ, το ίδιο πράγμα έλεγε με σοβαρά λόγια. Θα πρέπει να προβληματιστώ, κύριο Σαββίδες, θα πρέπει να προβληματιστώ, κύριο Σαββίδες, γιατί χωρίς χρήματα η ΑΕΚ κατόρθωσε μέσα σε 3 χρόνια να δημιουργήσει μια υπερπροσπάθεια να κάνει και να πάρει το κύπελο, ενώ εμείς εδώ σπαταλήσαμε. Εμείς εδώ σπαταλάμε, τρώμε λεφτά, κλέβουμε, κάνουμε, ράνουμε, κάνουμε υπερβολικές μεταγραφές κτλ. Μας έκανε ρόμπα η ΑΕΚ, ρόμπα, όλους, ρόμπα. Μας έκανε ρόμπα ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος έκανε ρόμπα τον Ηρακλή. Ο ΑΕΚ έκανε ρόμπα τον ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς. Και φυσικά η Κέρκυρα έχει κάνει ρόμπα τον Άρη. Βέβαια, γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης, μιας και
Έχω πολλούς Αργιανούς οι οποίοι λένε για καθάριση ο Αντώνης δεν θα γίνει. Θες δεν θες. Εγώ δεν θέλω να γίνει καθάριση, λέτε ρε τα γάρια. Ναι, ναι, είσαι Αντωνιανός ρε. Βρισκάθεστε καλά ρε. Πού είναι η καθάριση ρε. Έγινε καμιά καθάριση. Άκουσες καμιά καθάριση εσύ. Δώσε αυτό εδώ ρε. Αυτό σου καμόνα 40 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί. Κάτσε το κατεβάσω. Τρελάθη ρε. Είδες. Καινούριο ωραίο. Γουστάρεις. Τουρμπίνα. Λοιπόν, τι έγινε η ακαθάριση ρε Αργιανή? Πού είναι η καθάριση? Έρχεται ο Ψηφίδης από την Αμερική, ο αδερφός του Γιάννη. Τι έγινε, του λέω? Έμαθα, λέει, θα γίνει η ακαθάριση. Ποιος το είπε? Ο αδερφός μου. Πότε το είπε? Είναι από τους πιο αισιόδοξους ανθρώπους που έχω γνωρίσει τη ζωή μου ο Ψηφίδης, ο Γιάννης. Πριν 3 χρόνια μου λέει, Φαλακρέ, λέω μάλιστα, έχω σχέδιο. Τι σχέδιο, του λέει? Έχω σχέδιο πως ο Άρης Β' Εθνική δεν θα χρειαστεί να πέσει γάμα και να βγάλει τα έξοδά του. Λέω, είσαι τρελός, του λέω. Πάμε ραντεβού, πάμε ραντεβού. Στο Grand. Πού είναι το Grand? Πάμε στο Grand. Μου φέρνει μια λίστα. Έσοδα, έξοδα. Τα έξοδα ήταν υπαρκτά. Τα έσοδα ήταν υποθετικά. Τα έβγαλε, να πούμε, χρυσάφι. Και προς τιμήν του, ποτέ δεν έβαλε να κερδίσω κι εγώ κάτι. Σε αυτό θα λέω ότι η οικογένεια Ψηφίδη είναι αμέμ του ηθικής. Αλλά από το αμέμ του ηθικής που είναι τα παιδιά όλα και οι τρεις και ο γιατρός ο Ψηφίδης ο Ριλά καθηγητής στο Πανεπιστήμιο ήρθε προχθές στον Κρόνο. Ο Κρόνος είναι το ταπεινό μαγαζί που πηγαίνουμε με τον γιατρό τον Πανιώτη και το φίλο με τον Νικολάου και βλέπουν τα μάτς. Ήρθε ο καθηγητής Πανεπιστημίου εκεί. Φοβερή οικογένεια. Απ' την άλλη μεριά όμως η αισιοδοξία του Γιάννη του Ψηφίδη δεν περιγράφεται. Αυτά, Φαλακρέ, είναι τα έξοδα. Λέω, αυτά είναι πραγματικά. Πάμε τώρα, λέω, στη μεθοπλασία. Να πάρουμε και τον κόκκινο τηλέφωνο. Αυτά είναι τα έσοδα. Με βγάζει 300.000 ευρώ τηλεοπτικά. 400.000 ευρώ διαφημίσεις. 500.000 ευρώ από ξέρω εγώ, εισιτήρια. 200.000 ευρώ συνδρομές. Λέω, ρε, εσύ, αυτά είναι υποθετικά. Τέλος πάντων, τη ρίξαν την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πέρασα κι εγώ εκεί με τον Τζόρνταν και τους έβλεπα έξω από το δικαστήριο. Πώς θα γίνει τώρα? Τώρα μου λένε η Μαρούπα ή έτσι, η Μαρούπα ή αλλιώς κτλ. Δηλαδή θα βλέπω αυτό το καλοκαίρι στο δρόμο τους Αργιανούς και τους Ηρακλειδείς οι μένα να κυνηγάνε τη Μαρούπα και οι άλλοι να κυνηγάνε τον Παταπανασάκη. Παίρνουν κάτι δική μου τηλέφωνο σήμερα του Ηρακλή. Τους λέω, ρε παιδιά, ήρθε ο κόκκινος από εκεί. Λέει, δεν τον είδαμε. Λέω, αυτός είχε πει θα έρθει. Πού να έρθει? Δεν πάει. Λέω, τι έγινε? Δεν ήρθε ο μάγκας. Λέει, μας θέσισε. Πήγαμε όμως, λέει, εμείς εκεί. Οπ, πάνε στο Ηλέκτρα Παλάς. Μπαίνουν οι καρνίβαλοι μέσα στο Μακεδονία, στο Ηλέκτρα Παλάς. Τα κοριτσάκια εκεί που ήταν σε ρεσεψιόν φοβήθηκαν. Λέει, εμείς δεν έχουμε τίποτα, λέμε εσάς κτλ. Ο άλλος κλειδώθηκε απάνω στο δωμάτιο. Τι να κάνουν, τι να κάνουν. Βάλανε σκοπούς. Δηλαδή, 2-4 ο Μπιφτέκης, 4-6 ο Μάνος. 6-8 ξέρω εγώ, τάδε. Κάποια στιγμή θα βγει έξω, θα βγει. Δηλαδή, τι. Πήρε, να πούμε, η χείρα του Παπαδόπουλου, λέει, εμείς λέει τον Ηρακλή, τον δώσαμε ένα 200. Ένα 200 χρέος. Αυτός το πήγε το χρέος, να πούμε, γύρω στα 3 εκατομμύρια. Πάνω κάτω τα ποσά δεν τα ξέρω. Και θέλει και ένα εκατομμύριο να πάρει, να τον δώσει τον Ηρακλή, δηλαδή 4 εκατομμύρια, και να σηκωθεί να φύγει. Εγώ δεν βλέπω να φεύγει με ορθό τρόπο. Δηλαδή το βλέπω να φεύγει με sprint. Ναι. Σαν τον Bolt θα τρέχει. Εν τω μεταξύ είναι και κουντός. Η Ηλέκτρα Παλάς με την αυθόρμητη θύρα 10 στα 100 μέτρα. Δηλαδή ένα σφύριγμα, να πούμε, οπ, μαζεύονται τις πιάτσες στα ντερέκια. Δύσκολο τον βλέπω. Και δύσκολο βλέπω να έρθει και κανένας μεγαλομέτωχος τύπου, πώς το λέγανε αυτό, της Λάρισσας, που τον έφερε ο Στέλιος ο Μπέκας, τον ξεχνάω. Τέλος πάντων, λέει, αυτός λέει δεν το γουστάρουμε κτλ. Ούτε Αρβανιτή δεν γουστάρουμε. Είναι δύσκολο να πάρει κάποιος τον Ηρακλή. Δηλαδή τους βλέπω ΓΑΜΑ Εθνική ξανά μανά του χρόνου. Βλέπω τον κόκκινο να πηγαίνει πάλι να πούμε σε επανομές καλλικράτειες και τα λοιπά. Και σου λέει Ηρακλειδής, τι να κάνουμε, λέει τώρα εμείς, λέει, άμα είναι να πάμε ΓΑΜΑ Εθνική χρειαζόμαστε, λέει, μεγαλομέτωχο. Πάμε, λέει, και μόνοι μας. Οπότε θα έχει το έργο για Τρεμπανιώτη, ναι. Πολύ μεγάλα σύριαλ, να πούμε. Θα γίνει η Βέρα στο δεξί. Οχ, χάθηκαν τα μηνύματα. Κάτσε τα πατάς. Να το. Λοιπόν, ωραίος. Λένε τα μηνύματα. Θέλω τη γνώμη σου, Ραπτόπουλε. Με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη,
Τι έγινε ρε Αργιανή, λέει φλόκο. Άντε γιατί βγάλατε γλώσσα, λέει. Στην κυρία Τζόρτζια τρέξτε, λέει. Μάλιστα. 162. Ο 515. Γράψτε όλο τη γνώμη σχετικά με τη χρήση κρεατίνης για καλλισθενική, λέει, γυμναστική. Καλλισθενική γυμναστική τι σημαίνει. Τι να λέει, σφιγμένος, ωραίος. Στημένος. Με το βάρος του σώματος, λέει, και κυρίως ασκήσεις με μονόζυγο. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι δεν είναι αναβολικό, αλλά συμπλήρωμα. 20χρονος υγιής φοιτητής. Γιατρέ, ναι. Κρεατίνη. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζει το θέμα. Εγώ έχω ένα φίλο, τον Ποπάη. Ο Ποπάη είναι ένας τύπος στον πόη μου. Και το λέω Ποπάη γιατί είναι και πολύ δυνατός και μοιάζει με τον Ποπάη. Και είναι και πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος. Δεν έχει καφέ. Τι έγινε. Δεν. Okay. Δεν μπορείς να το κάνεις μπλουμ. Το μπλουμ ξέρεις τι είναι. Πατάζεις ένα νερό. Βάζεις τον καφέ μέσα. Πώς είναι. Ναι γίνεται. Ο ελληνικός κρύο να κάνει μπλουμ. Βάλε και το δάχτυλο εκεί. Κάνε γύρους να πούμε γύρω γύρω. Κόψε και κανένα νύχι άμα είναι, πλύνει το χέρι και φέρε τον έτσι. Έτσι. Τράβα και ένα παγάκι άμα είσαι καλός βολικός άνθρωπος. Τι. Ο μπλουμ έτσι το λέγανε. Ο καφές ο μπλουμ. Βέβαια. Βέβαια. Το έντερο το κάνει τουρμπίνα. Βέβαια. Λοιπόν ο Ποπάη λοιπόν. Γυμναζόμασταν εγώ την ίδια ώρα μαζί με αυτόν. Αυτό σήκωνε βέβαια πιο πολλά κιλά. Και είχε ένα σώμα χτιστό. Δεν ξέρω τι συμπληρώματα έπαιρνε. Πάντως ο Ποπάη στα 40 φεύγα του, ούτε πρόβλημα υγείας είχε, ούτε πρόβλημα ξέρω εγώ, με τα νεφρά είχε που λένε κτλ. Αυτά όμως θα τα ρωτήσεις σε κάποιον ο οποίος ξέρει ή έχει πάρει. Εγώ να σου πω να πάρεις κρεατινίνη και να φουσκώσεις και να κάνεις κρεατίνη. Κρεατίνη δεν θα σου πω ούτε να μην το κάνεις, ούτε θα σου πω κάντο. Να συμβουλευτεί ποιο να είναι γιατρέ, είναι λεπτό θέμα αυτό να πούμε. Ποιο να συμβουλευτεί δηλαδή τώρα. Εντάξει, υπάρχουν και φυσίατροι, μπορεί να συμβουλευτεί ίσως και. Φυσίατροι. Ναι. Περισσότερο, ναι. Αυτό τώρα θέλει να κάνει προπόνηση για να δείξει το σώμα του. Ναι. Θέλει να ρίξει μια γκόμενα, νομίζει με το κορμί. Φίλε, με δύο πράγματα ρίχνει την γκόμενα, εσύ που είσαι 20 χρονών. Το ένα είναι να έχει φουσκωμένη τσέπη, το μπράτσο δεν παίζει ρόλο. Η τσέπη σου πρέπει να είναι φουσκωμένη. Και φουσκωμένο μυαλό. Από εκεί και πέρα καλό και το κορμί, αλλά μην γίνεις, ξέρω εγώ, έρμεο του κορμίου σου. Η γυμναστική πρέπει να γίνεται για την υγεία σου, για την καλή σου διάβια, για ένα καλό σώμα κτλ. Μην το κάνεις γιατί νομίζεις ότι επειδή θα φουσκώσεις τον μπράτσο σου, ξέρω εγώ, θα σου κάτσει η γκόμενα ή 20χρονη ή 19χρονη κτλ. Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι να προσέξεις αυτά που παίρνεις τα φάρμακα. Μη φουσκώσουν το σώμα σου και ξεφουσκώσουν το τσουτσούνι σου. Διότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό δεν είμαι ο καταλληλότερος για να σου απαντήσω. Το απάντησα καλά, γιατρέ. Σωστός. Τάσο, σωστό. Έτσι. Τάσο, πόσο χρόνο είσαι. 24. Μια χαρά τον βλέπω. Δώσε ούτε φουσκωμένος. Γκόμενα έχεις, Τάσο. Πόσο χρόνο είσαι. Α, ναι, η Κατρίν. Η Κατρίν. Δεν ήρθε σήμερα, θα έρθει και αυτή. Ήθελες μόνο σου. Καλά, έσκησε τη γάτα. Μας ακούει η Κατρίν. Στείλ τη χαιρετίσματα. Πες την αγαπάς πολύ. Χαιρετισμός. Δώσε και ένα φυλάκι. Τι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ταπεινώθηκε και ρεζιλεύτηκε από την νεοφώτιστη ΑΕΚ στα play-off. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει την πρώτη θέση και θα κουνήσει το Σεντόνι στην Τούμπα. Και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Πολύ ωραίος. Γιατρέ, έκανα εγχείρηση βουβονοκύλη. Πόσο είναι ο χρονικός, ο χρόνος ανάρρωσης. Είμαι μεταφορέας ηλεκτρικές συσκευές, ψυγεία, πλυντήρια κτλ. Αυτό ναι, από το κουβάλιμα την πάτησε. Ναι. Αν και δεν είμαι χειρουργός, νομίζω είναι μια εβδομάδα θέλει μια προσοχή σχετικά. Την ίδια τώρα, μέρα πάντως μετά την εγχείρηση βγαίνει. Ναι. Ακολουθείς καθημερινές δραστηριότητες. Μια εβδομάδα προσέχει. Τώρα όμως σε ρωτάει επειδή αυτό είναι κάποιους μήνες, στη δουλειά του. Για κάποιους μήνες. Ναι. Νομίζω σίγουρα δεν πρέπει να σηκώνει βάρη, να προσέχει. Βέβαια η δουλειά του δεν είναι ότι καλύτερο. Δεν είναι καλύτερο η δουλειά του. Σίγουρα δεν πρέπει να σηκώνει βάρη για κανένα εξάμεινο. Ο γάμο το. Το ζωήσαν αυτό, το αλλάξαν τα πετρέλαια αυτό. Σήκωνε και τα λοιπά. Ναι. Βέβαια. Και εμείς κάναμε τέτοιες δουλειές. Σπάσανε οι σπόνδυλοι μας, γυρίσαν προς τα πίσω και τα λοιπά. Είναι σε κατλίκι. Γραμμές, ό,τι ώρα θες εσύ. Να τις ανοίξουμε από τώρα. Ό,τι δεις. Τώρα θα τις ανοίξουμε. 90-90-90. Κώστα, πού είναι ο Τζόρνταν με τις κόκκινες γόβες να γελάσουμε. Βγάλ το στον αέρα αυτόν τον κλόουν να γελάσουμε. Τι λέρε. Πες του να βάψει και τα χείλη του κόκκινα και να βάψει τα μάτια του ξανθά να τον στείλουμε στο Muppet Show. Φίλε, ο Τζόρνταν, χωρίς να είναι δημοσιογράφος, έχει δώσει ειδήσεις 2 μήνες πριν γίνουν.
Είναι τόσο ταπεινός άνθρωπος που δεν ζήτησε ποτέ μια δραχμή από κανέναν παράγοντα για το αμάξι του. Είναι περήφανος και εργατικότατος. Και λίγα λόγια για το φίλο μου τον Τζόρνταν. Έτσι γουστάρουμε ραπ, να ξοδεύουμε λεφτά και να μην παίρνουμε τίτλους. Ξεφτυλίσαμε και το θεσμό του κυπέλου και ας χαρούν οι αεξίδες με τον γκολ του Μάνταλου. Χαχαχαχα, λέει πικρά. Πάμε στις γραμμές. Ο φίλος. Στεναχωρέθηκες με τον γκολ του Μάνταλου. Έκο πριν τι. 4.50 στεναχωρέθηκες με τον γκολ του Μάνταλου. Εσύ έκανες επανάσταση, αλλά ο Τίγρης πήρε τον κύπελο. Και ξέρεις τι λένε τα πάωκια. Βάλαμε το χέρι μας κι εμείς. Ένα κομμάτι από το κύπελο μας ανοίγει και τέτοια. Δεν το ξέρεις αυτό. 2.31.090.90.90. 2.31.098.80.90. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Ένας τύπος μας περιμένει. Πάμε και για τον δεύτερο τώρα. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα σας. Πώς? Καλημέρα σας λέω. Καλημέρα κύριε. Τι κάνετε? Καλά είμαστε κύριε. Εσύ? Αλέξανδρος, Παναθηναϊκός. Γεια σου Αλέκο. Ζηλεύεις Αλέκο? Ναι. Τι να ζηλέψω? Τι να έκα Αλέκο? Όχι, γιατί να τη ζηλέψω? Γιατί ο ΠΑΟΚ τη ζηλεύει, γι' αυτό Αλέκο. Α, ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, είμαι Παναθηναϊκός. Καλά ρε Αλέκο. Δεν άλλο το άλλο. Ό,τι πεις ρε Αλέκο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον γιατρό. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον κύριο Χιλιτίδη. Λοιπόν, θα σου πω ένα story. Είχα έναν διάλογο εχθές και σήμερα με το μικρό, 10 χρονών σε ένα μήνα 11. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Για να καταλάβεις ότι ευτυχώς υπάρχουν και τέτοια μικρά μυαλά που μας βάζουν και καμιά φορά στη θέση μας. Για πες. Εχθές καθόμασταν πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μιλάγαμε και τα λοιπά για το σχολείο, για την προπόνησή του και τέτοια. Ναι. Του λέω να δούμε τελικό Ολυμπιακό ΑΕΚ. Μου λέει βάλε να δούμε λίγο μέχρι να πάμε να ξαπλώσουμε. Ναι, ναι. Ανοίγω την τηλεόραση, βλέπει το γήπεδο άδειο. Τέρμα. Ναι, ναι. Μου λέει γιατί δεν έχει κόσμο. Του εξηγώ ότι φοβόντουσαν για επεισόδια και για τέτοια. Μου λέει όταν παίζαμε ο Παναθηναϊκός Άρης τελικό κυπέλλου, λέει, που είχε τόσο κόσμο, γίνανε επεισόδια. Του λέω όχι. Όταν παίζατε, μου λέει με τον Πάκου που βάλατε 4 γκολ, λέει είχε τόσο κόσμο, λέει γίνανε επεισόδια. Όχι. Όχι. Ναι. Μου λέει φέτος γιατί να έχετε έτσι. Ναι. Του λέω για να... επειδή δεν θέλω και εγώ να του δικαιολογώ τα δικαιολόγητα, του λέω είναι τόσο ξεφτυλισμένο το ελληνικό πρωτάθλημα, ειδικά φέτος. Ναι. Που τα προηγούμενα χρόνια του λέω και ειδικά φέτος, που φοβόντουσαν ότι άμα δικαιωθεί ο Ολυμπιακός ή τον ναι. Η διαιτησία θα μπουν μέσα και θα κάνουν όλα λίμπα. Ναι. Οι ακτίδες. Ναι, ναι. Και γι' αυτό δεν είχε κόσμο. Και βλέπουμε σήμερα. Ναι. Ανοίγουμε την τηλεόραση και βλέπουμε την πομπή που είχε και πομπή, μια μηχανή και μπροστά από κάθε πούλμα που πηγαίνανε στο γήπεδο. Ναι. Και τον κόσμο που είχε το γήπεδο σήμερα ο τελικός. Και μου λέει ο μικρός, δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι ανάλογο και στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Λέει να είναι έτσι ο κόσμος, να είναι... Πόσο χρονών είναι ο μικρός? 11 χρονών σε ένα μήνα, ένα μισή. Μπράβο, θα του πεις όχι φίλε, γιατί εμείς είμαστε Έλληνες, είμαστε καρνίβαλοι, είμαστε κοπρίτες και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και τι μου λέει μετά? Μου λέει, ξέρεις τι σκέφτηκα? Τι σκέφτηκε? Θα πάρουμε, μου λέει, ένα μεγάλο κουμπάρα. Ναι. Θα βάζουμε, μου λέει, κάθε μέρα 2 ευρώ μέσα. Ναι. Συν, μου λέει, τα λεφτά που θα βγάλω του χρόνου στα κάλαντα. Θα βάλεις, μου λέει, και εσύ τα υπόλοιπα που θα χρειαστούν και θα πάμε, μου λέει, ένα ταξίδι στο εξωτερικό να δούμε ένα τέτοιο αγώνα. Στόπε μικρός. Ναι. Μέσα. Και εμείς λέμε εδώ πέρα, δεν μου έδωσε το πέναλτι και δεν πάω να παίξω. Δεν κάνω, δεν δείχνω, καταλαβές. Μάλιστα. Που έχουμε τέτοιο. Ναι. Και δεν μου κόψανε το ρεύμα και ναι. Δεν παίρνω, κυνηγάω την Παπαρούπα, κυνηγάω, ο άλλος βγαίνει να κάνει έρανο 1,5 εκατομμύριο για να φτιάξει τις εξέδρες στο ΆΚΑ. Αντί να κάνουν έναν έρανο 3 ώρες, να μαζέψουν πάλι 1,5 εκατομμύριο, να φτιάξουν 2 από τα γήπεδα που έχουν παραμελήσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να βάλουν εκεί πέρα μέσα 10 άτομα. Ρε φίλε, γιατί να γίνουν όλα αυτά, αφού δεν το θέλουμε, ρε φίλε, γιατί να τα κάνουμε όλα αυτά? Γιατί να τα κάνουμε όλα γιατί αυτά? Γιατί να τα κάνουμε όλα αυτά, γιατί? Για να έχουμε παιδεία. Γιατί να έχουμε παιδεία, ρε φίλε, Έλληνες είμαστε, γιατί να έχουμε παιδεία? Δεν τη χρειαζόμαστε. Δεν τη χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε να είμαστε στη μύρλα. Ναι, ρε φίλε, καλύτερα, ρε φίλε. Τι να την κάνεις την παιδεία? Δεν προοδεύεις με την παιδεία, ρε φίλε. Εσύ τώρα ζητάς παράλογα πράγματα αυτό. Πρέπει το παιδί το 11χρονο να το καλλιεργήσεις μια φιλοσοφία πιο κούκκι. Δεν υπάρχει. Άστο, δεν υπάρχει. Δεν τον βρίσκεις. Και ευτυχώς που δεν τον βρίσκεις. Ευτυχώς που δεν τον βρίσκεις. Δηλαδή, εσύ χαίρεσαι, ρε φίλε, που σου είπε ο γιος αυτό το πράγμα? Ναι, αμέ, δεν είναι γιος μου. Τι είναι? Το είπα και την άλλη φορά. Α, γιος της γυναίκας σου. Ναι. Εντάξει. Για χαρά, φίλε. Πολλά θέλω. Χαίρομαι. Πολλά θέλω, φίλε. Τι θες μωρέ να ανακατευτείς τώρα? Τι θες τώρα να μπλεχτείς με τις Ευρώπες? Τι δουλειά έχεις εσύ σαν Έλληνες με την Ευρώπη? Τι δουλειά έχεις? Εγώ. Ναι, εσύ, εγώ. Δεν είναι θέμα Ευρώπη, είναι το θέατρο, αυτό που θέλει. Αυτό το τι θέλουμε εμείς? Εμείς θέλουμε αυτό. Εσύ τι θες να μας το χαλάσεις τώρα?
Άκου να δεις, επειδή εγώ στην ηλικία του είχα πήγαινα στο γήπεδο και είχε στήριξη εξέδρες και από τις δύο ομάδες. Έχω ζήσει διαφορετικά. Ρε φίλε, άλλο αυτό τώρα δεν υπάρχει. Τώρα εδώ ο Παοξής δεν το θέλει, ο Ολυμπιακός δεν το θέλει, ο Αργιανός δεν το θέλει. Εσύ γιατί το θέλεις δηλαδή? Εγώ το θέλω γιατί εντάξει είναι κάτι πολύ όμορφο. Γιατί πέρασες τα 40, πόσο χρόνων είσαι ρε φίλε? Μεγάλος είσαι ρε φίλε, πόσο είσαι? Το ξέρω, θα το ζήσω και εγώ μια φορά τουλάχιστον του χρόνου. Πόσο χρόνο είσαι ρε φίλε? 35. Δεν είσαι μεγάλος τώρα. Εντάξει. Το ξέρω ότι δεν είμαι φίλε, μεγάλος. Φίλε, μάθε να ζεις με τον τόπο που ζεις, με τους ανθρώπους που ζεις, αυτό που μπορείς να ζήσεις. Και όχι αυτό που θα έπρεπε να ζήσεις. Εάν μπεις στην ψυχολογία που μπαίνω εγώ, λέω, αχ, τι καλά που θα ήταν τα πράγματα να ήταν έτσι και πώς θα ήταν τα πράγματα αλλιώς και τα πράγματα. Σου έρχεται τρέλα. Πηδάς από τον μπαλκόνι, τρελαίνεσαι. Λες, κοίτα να δεις, δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι αλλιώς. Ζήσε με τα αλλιώς. Ποιο δάχτυλο? Το δάχτυλο στο μέλι θα βουτήξουμε, Ραβδόπουλε. Δεν σου είπα να το κάνουμε τρόπο ζωής. Αν ήταν να το κάνω τρόπο ζωής, θα πήγαινα να ζήσω στο εξωτερικό, να το έχω κάθε μέρα μπροστά μου. Μάλιστα. Άντε, καλή συνέχεια. Μάλιστα. Όταν ήταν ο Βαρδινογιάννης δηλαδή και έπαιρνε με τα πιστόλια, αυτός βέβαια ήταν μικρός. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα κύριε. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Εγώ είμαι. Ναι φίλε εσύ. Μας έχεις βγάλει εκτός τόπου και χρόνου. Γιατί ρε μεγάλε? Τι γιατί? Καταρχήν είμαι Αργιανός από την Άσυρο. Από την Άσυρο, ναι. Καλά να πάθεις ρε φίλε που είσαι Αργιανός. Δεν μπορεί να σε γιατρέψουμε ρε φίλε. Εμβόλιο να έκανες, τι να σε κάνω τώρα εγώ. Να γλίτωνες. Το Γιώργο, το θυμάσαι το φιλαράκι σου, τον Γιωσέ. Τον Γιωσέ, τον Γιώργο. Ναι. Πώς δεν το θυμάμαι? Το φιλαράκι του είμαι. Έτσι. Ο Γιωσές, ο Γιωσές παράτησε λέει το φορτηγό και πήγε λέει οδηγώνει σε μια εταιρεία. Αλήθεια είναι αυτό? Όχι σε εταιρεία, τώρα είναι δημόσιος υπάλληλος. Δημόσιος είναι. Ναι, ναι. Και ο Γιωσές κατάφερε να γίνει δημόσιος υπάλληλος. Ναι. Ο ποιος? Ο Γιωσές. Ο Κιωσές. Ο αναρχικός ο Γιώργος. Ο αναρχικός ο Γιώργος, ο Κιωσές. Που δεν συμβιβαζόταν με τίποτα, την πάτησε κι αυτός, τι να κάνουμε. Ξέρεις τι κουβάλησα φίλε εγώ με τον Κιωσέ? Λέει εσύ δημοσιογράφη, μια μπάτσα άνθρωποι είστε. Λέω πάρε 8 χρόνια με τον Κιωσέ μεταφορές, να δεις τι ξύλο έχεις να φας. Μια μέρα φίλε με τον Κιωσέ μας την πέφτουνε, είχε απεργία. Αυτοί εδώ οι φορτηγατζίδες και πάμε να κάνουμε μετακόμιση ένα σχολείο με τον Κιωσέ εμείς και με περνάνε και εμένα για μεταφορέα και γίνεται ένα πατυρτή και γίνεται τεσμουρλής. Τι να φάω ξύλο με τον Κιωσέ? Δεν τρως ξύλο. Με τον Κιωσέ δεν τρως ξύλο. Λέγε. Τι έγινε τώρα εδώ πέρα, ο άλλος μας έβγαλε εκτός τόπου και χρόνου. Ποιος? Το προηγούμενος, το παιδί. Εντάξει ρε φίλε, η αλήθεια είναι, η αλήθεια... Δεν έχουμε τους υπόλοιπους και δεν μπορούμε να τους συμμαζέψουμε. Μ' αρέσει που οι Έλληνες βλέπουν κανένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, βλέπουν κανιά πόλη με πολιτισμό και λέει τι ωραία λέει έτσι πριν να... Αντερ καρνίβαλοι. Χειρότεροι οδηγοί, χειρότεροι φύλαθλοι, χειρότεροι οπαδοί, εμείς. Χειρότεροι επαγγελματίες, εμείς. Χειρότεροι καταστηματάρχες εμείς, χειρότεροι δημοσιογράφοι εμείς, χειρότεροι speaker εμείς, εμείς. Έχουμε και απέτηση εμείς για ποιότητα ζωής και για ωραία πράγματα, εμείς. Μάλιστα. Όλο αυτό που λες έτσι ακριβώς είναι, δηλαδή τι να συζητάμε ρε. Έχουμε ωραίο πρωτάθλημα στην Αγγλία. Ναι. Άμα κερδίσει κανένα πέναλτι ο Πάκο, ο νόμος της Τούμπας. Πάει στο Καραϊσκάκι, αρχίζει κλαίει. Πάει στα κλάματα. Έτσι ακριβώς. Προηγουμένως σας με ποιον ήμουνα? Με ποιον? Με τον Μιχάλη τον Λεωδιάδη. Άλλος κλαψιάρης ο Μιχάλης. Δεν κλαίει αυτό. Πώς δεν κλαίει? Μας κάνανε, μας δείξανε, μας ράρανε, μας αυτόσανε. Όχι ρε, μην την πειράγεις ρε. Κάτσε καλά ρε Μιχάλη του λέω. Τι μας κάνανε, το Βουλινό έχεις μεγάλο μέτρο. Είναι αδικία για τον Λεοντιάδη. Αυτός ο παιδαράς ο Λεοντιάδης να μην πάρει πρωτάθλημα ή κύπελο με τον ΠΑΟΚ. Είναι αδικία. Όχι, επιλογή του είναι. Όχι, ήταν αδικία. Καθένας μας είμαστε άξιος της μοίρας του. Όχι ρε φίλε. Όχι, δηλαδή να σου πω κάτι τώρα. Πήρε ας πούμε, ποιος να σου πω ρε φίλε. Ο Κιουκέλκα. Πήρε κύπελο με τον ΠΑΟΚ, έτσι, ο Κιουκέλκα.
και δεν πήρε, ας πούμε, κύπελο ή πρωτάθλημα ο Λεοντιάδης. Αυτό είναι αδικία, να πούμε. Δεν είναι αδικία. Αδικία είναι. Δεν είναι αδικία. Απλά είναι στην κερία. Ο καθένας θα τύχει όπου τύχει. Δεν είναι θέμα αξίας. Αξία δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Πήρε ο Παντέλης κύπελο πρωτάθλημα Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ. Ο τερματοφύλακας. Δεν είναι αδικία, ρε φίλε. Με την αξία σου δεν πας πουθενά. Αξιοκρατικά δεν πας. Είσαι καθαρισμένος. Εσύ με όλα τα γομάρια παρέα κάνεις με τον Λεοντιάδη και με τον Κιωσέ. Μόλους. Άρα εσύ δεν κινδυνεύεις, δεν κινδυνεύεις να φας ξύλο από πουθενά. Έτσι. Κάνεις λάθος. Αυτοί κάνουν παρέα με εμένα. Α, έτσι, ε. Ναι. Ωραία. Δεν μου λες, γιατί τα μούτρα σας είναι κατεβασμένα μέχρι τα γόνατά σας από τις στεναχώρια. Κάνεις λάθος. Παοξής δεν είσαι. Μες στη χαρά είμαστε. Γιατί? Τι γιατί, δεν βλέπεις. Τι? Ο Πάου χαίρι δεν βλέπει. Τόσα φράγκα έχει, χαίρι δεν βλέπει. Εμείς εδώ είμαστε στη χαρά. Είσαι τρελός. Όχι, αυτό λέω, γιατί είστε με τα μούτρα κάτω, λέω, γι' αυτό, ναι. Μα δεν είμαστε με τα μούτρα κάτω, είμαστε με τα μούτρα πάνω. Είναι μόνοι μας χαρά. Εμείς χαρά δεν έχουμε. Εμείς είμαστε κατεστραμμένοι. Ευτυχώς ήρθε και τώρα η Τζόρτζια και μας έδωσε λίγη χαρά. Αργιανός είναι αυτός. Ναι, συγγνώμη, ναι, νόμιζα, ναι. Ναι, Αργιανός είμαι, τι είμαι. Εσύ λες κάνεις παρέα με τον Λεοντιάδη και είσαι Αργιανός. Δεν σε πλάκωσε ακόμα ο Μιχάλης. Ναι, γιατί δεν με πλάκωσε. Αφού τα ίδια πίνουμε, θα με πλάκωσει για ποιο λόγο? Α, τα ίδια πίνετε. Ναι, ρε, εσύ, δεν είναι κάκο. Δεν είναι... Όλοι μας είμαστε ίδιοι. Η ψυχή μετράει. Έτσι. Όχι χαζομάρα, γιατί αν μιλάμε για αθλητισμό ποδοσφαιρικά και τα λοιπά, εκεί πέρα είναι χαζομάρα, όχι αθλητισμό, γιατί δεν είναι αθλητισμός. Θα κάνει έρανο, λέει ο Ψηφίδης τώρα, να μαζέψει λεφτά. Δεν μου λες, σαν Αργιανός που είσαι, τόσα λεφτά που χάθηκαν στον ορίζοντα, άμα σας πει ο Ψηφίδης τώρα, παιδιά, να κάνουμε έναν έρανο, θα δώσετε λεφτά, ε? Ο Ερυθρός Σταυρός κάποτε, όταν ήμουνα εγώ στη δεκαετία του 70, ναι, τότε την ψιλοπρόλαβες, τότε έκανε ο Ερυθρός Σταυρός, έκανε έρανο. Α. Είχε τα κουπόνια, τα θυμάσαι, με τον κόκκινο σταυρό, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Ήταν ο μόνος έρανος που γινόταν. Ναι. Ποιος άλλος μπορεί να κάνει έρανο τώρα. Και αυτό να το... που έκανα τον έρανο. Ναι. Με τον Ερίκο την Άναξ, αν διάβασες, ναι, αν... Είδες, τώρα τον έχουνε υπόλογο. Γιατί? Έχει καμιά 5 εκατομμύρια ευρώ. Ψιλοπράγματα. Ναι. Άρα για ποιους έρανους μιλάμε? Όποιος δώσει σε έρανο είναι χαζός. Δηλαδή, εσείς όταν γραφτήκατε στη Λέσχη και πληρώνατε, χαζοί ήσασταν? Ποτέ δεν γράφτηκα σε καμία Λέσχη. Ο, δεν λέω για εσένα Μαριανός, προσωπικά. Γιατί είμαι Αργιανός. Ναι. Τώρα, όσοι θέλουν να δίνουν, να συνεισφέρουν για να κάνουν κάποιους μάγκες, ναι, με κάποιους μεγαλύτερους. Λοιπόν, τώρα θα πάρεις μετά από κάνα μήνα το φορτηγό του Κιωσέ που είναι ένα αποστρατεία. Θα πάρεις τον Κιωσέ και θα πάρεις όλους τους Αργιανούς στην καρότσα και θα φωνάζετε κάτω ότι κάτω η Μαρούπα, ζήτω Άρης μας. Ετοιμαστείτε τώρα, μόλις πιάσουν οι πρώτες ζέστες. Δεν θα φωνάξω, ζήτω για κανένα, ρε. Ναι, καλά, εντάξει. Για κανένα θα φωνάξω, ζήτω ποτέ. Εντάξει. Όταν το αξίζει να το φωνάξω. Το να γίνω πιόνι του καθενός δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, πιόνι του Σαουρίδη, πιόνι του Σαουρίδη και του Νέγρη έγινες για καμιά 20ετία, η αλήθεια είναι. Ποτέ δεν έγινα πιόνι κανενός. Έλα μωρέ τώρα, εσύ, ποτέ δεν έγινα εγώ, ποτέ δεν ψήφισα Πασόκ εγώ, ποτέ δεν ήμουν από το Ζαγοράκι εγώ, το Βιολίδι ούτε καν το ξέρω εγώ. Γιάννη στον Άρη δεν χαιρέτησα εγώ, όλοι παρθένες είστε, ναι. Και μετά δεν πήγα να ψηφίσω τώρα το Σεπτέμβριο. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν πήγα να ψηφίσω. Ναι. Γιατί ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη. Ξέρεις γιατί δεν πήγες να ψηφίσεις, μεγάλε? Και τελειώνουμε με αυτό. Ξέρεις γιατί? Ναι. Γιατί τα κόμματα δεν έχουν κρατικό κουρμπανά να σε πληρώσουν. Ιδεάλως θα τρέχεις με τις σημαίες πίσω από τα κόμματα, οικονομείς κανένα φράγκο, να πούμε. Επειδή δεν το έκανα ποτέ και ούτε ποτέ θα το κάνω, γι' αυτό. Αυτά για τους κουρμπανάδες και αυτά είναι για... Τώρα, φίλε, δεν μετράει αν δεν πας να ψηφίσεις. Δεν μετράει. Ξέρεις γιατί δεν μετράει? Πλέον τα κόμματα, γιατί πλέον τα κόμματα δεν έχουν να δώσουν λεφτά στο λαό. Ούτε τώρα μετράει να είσαι Χρυσή Αυγή και Πατριωτικό Κόμμα. Δεν μετράει τώρα. Άρχεστε τα αυγές τώρα, τους Καραγκιόζους και όλα αυτά, όχι μόνο
για αυτούς, για όλους γενικά μιλάω, για όλα τα κόμματα. Δεν είναι όταν όλοι μόνο για την πάρτι. Εντάξει τώρα, μην το λες τώρα. Εντάξει, μην το λες τώρα. Άμα πέσει καραβάνιο, τίποτα δεις και τα δώσεις το ΣΥΡ, πάλι τρέχοντας θα πας. Τρέχοντας. Να βολέψω το παιδί, να και το παιδί να πάει να το βολέψει, να σώσει το παιδί μου. Καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Κατάλαβα. Και τον Τίγρη. Ήμασταν στον Τίγρη. Λοιπόν, θα έρθει μια μέρα στον Τίγρη, στο Λακαδά. Αν δεν είναι ο Λεοντιάδης και ο Κιωσές, δεν πάω πουθενά. Θα σου έχω Λεοντιάδη, Κιωσέ, Χασακίδη και ποιον άλλον, όποιο Φυρό. Το Φυρό τον είχα 3 χρόνια προπονητή. Τον έχω στην γειτονιά τον Φυρό. Χθες δεν βγήκε από το σπίτι. Δεν βγήκε να πάει. Δεν πήγε στο Ζάπικα χθες ο Φυρός. Ξέρεις γιατί? Γιατί? Κάθε φορά που γίνεται 17 Μαΐου δεν βγαίνουν από το σπίτι. Ήταν η επέτειος του 1-0. Πάω Κάρι το 2003. Εμένα ήμουν ο μόνος ποδοσφαιριστής που με έστειλε. Πού ρε, πού ήσουν? Αλλά... Ποια ομάδα? Γιαννιτσά. Κλείσε, τα λέμε. Κλείσε, τα λέμε. Τα λέμε, κλείσε. Έγινε, κλείνω, γεια. Γιατρέ, το Λεοντιάδη θα τον έκανες βελονισμό. Έχει ανάγκη. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Να του πάρεις την οργή για το γάβρο που έχει από μέσα του. Ναι, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Βεβαίως. Ε? Ναι. Μας πλακώσει αυτός, είναι τρελός. Για δέσιμο είναι. Έχουν ευαίσθητη ψυχή. Ναι. Έτσι. Φιλότιμη, δεν είναι όλοι αυτοί οι αγρίκοι. Πάμε στον επόμενο κύριο. Τάσο, πώς το βλέπεις το έργο? Πολύ ωραία. Σ' αρέσει. Καλημέρα, κύριε. Γιατρέ. Παρακαλώ. Ναι. Δεν μου λες να σε ρωτήσω λίγο κάτι, γιατρέ. Ναι. Βελονισμό όταν έρχεται αυτός ο τύπος που τον έχεις δίπλα στο φαλακρό αυτό την κάμπια. Ναι. Στο κεφάλι τον έχεις κάνει με τις μεγάλες βελόνες που έχουν εκείνοι οι Κινέζοι. Το επόμενο πρωτόκολλο που θα κάνουμε. Το επόμενο ραντεβού που θα κάνεις είναι στον εγκέφαλο. Πρέπει να του βάλεις λίγη φαιά ουσία γιατί είναι εκτός τόπου και χρόνου αυτός ο τύπος που έχει δίπλα σου. Εγώ. Εσύ. Ναι, αιτιολογήστε κύριε. Ένα φαλακρό κοράκι. Ναι. Ποιος κρατικός κορβανάς που το λες και δεν είναι κορβανάς, είναι κουρβανάς να πούμε. Ποιος κρατικός κορβανάς έχει κοπεί στα κόμματα. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Τι είπες? Είπα ότι σήμερα ναι. Που αν πει κάποιος... Είπες σήμερα ότι τα κόμματα δεν έχουν κρατικό κουρβανά. Πού ζεις, σε ποιον αιώνα ζεις εσύ? Ρε φίλε, λέω ότι σήμερα δεν έχουν τα κόμματα χρήματα να δώσουν στο λαό όπως δίναν παλιά. Ποιος είπε εσένα ότι δεν έχουν να δώσουν? Εγώ το λέω, τι ποιος? Απλά σήμερα παίρνουν αυτοί που είναι πολύ κοντά σε αυτούς που είναι... Και κυβερνάνε. Παιδί μου, ναι, ναι, πες το και έτσι. Δεν δίνουνε στην απλή μάζα όπως δίνανε τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Ποιος σου είπε σένα? Όταν ακόμα η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνουν κρατική επιχορήγηση 1 εκατομμύριο ευρώ και 2 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν τις εκλογές τους, ας πούμε παράδειγμα, και επειδή το φιλοφασιστικό νεοναζιστικό κόμμα της Χρυσής Αυγής διώκεται και τα λοιπά και όλα έχουν κρατηθεί στην άκρη. Και τα παίρνουν αυτοί, αυτά δεν είναι λεφτά, πού πάνε αυτά? Όταν όλοι εκείνοι οι φτωχοί του ΚΚΕ που κάνουν δηλώσεις πώς δεν έφυγες και ο ένας λέει ότι έχει 3 χιλιάρικα στην τράπεζα και ο άλλος έχει 750 ευρώ και κοροϊδεύουν τον κόσμο και έχουν από 50 ακίνητα ο καθένας, αυτά δεν είναι λεφτά, πού τα βρήκαν αυτά? Ρε παιδί μου, λέω για την πλατιά μάζα, δηλαδή... Η πλατιά μάζα τη δώσανε κάποτε, τώρα δεν τη δίνουν, έτσι. Αυτό λέω βρε αδερφέ, αυτό εννοούσα. Τι είναι η μάζα δίνουν τώρα? Μάζα. Ναι, τώρα τι έπατες πάλι με τον Άρη? Πάλι σε τσουζιουάρις βρε, τι ζόρι τραβάτε με τον Άρη βρε. Εγώ είδα το φίλο μου το ψηφίδι. Ο φίλος σου ο Κανελάκης. Ναι. Δεν θα γίνει γραφείο τύπου της ΠΑΕ Άρης. Μην το ψάχνεις τώρα. Του έχει γραφεί ο φίλος σου ο Μαυρόπουλος στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα γίνει εκεί γραφείο τύπου. Δεν μου λες? Γιατί τραβάτε τόσο ζόρι? Ποιος ψηφίδης θα βγει να κάνει ρε εσύ τον Ερυθρό Σταυρό? Πες τον ψηφίδη να πάει στον Ερυθρό Σταυρό να πάρει ένα κουπόνι και αυτός και ο γενικός γραμματέας του εκεί ο κύριος Οικονόμου, ο παλιός πρόεδρος του ΑΣ. Άντε στο καλό να πάνε οι άνθρωποι από εκεί που ήρθαν 30 Μαΐου, στο καλό, πάρουν το καπελάκι τους να φύγουνε. Τελειώνουν όλοι αυτοί 30 Μαΐου. Ποιοι έρχονται? 30 με 31 αυτή είναι τελειωμένη. Ναι. Έχει ο κύριος Καρυπίδης μόνιμα στην ΠΑΕ Άρης.
Αυτός ο οποίος ό,τι είπε μέχρι σήμερα για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη το τήρησε. Αυτοί όλοι τώρα εδώ, οι περίεργοι πάλι, να πάνε σπίτι τους τώρα, να κάθονται να βλέπουν την πολιτισμένη Λίβερπουλ και την πολιτισμένη Σεβίλη, ναι, που κανένας δεν θυμάται ότι στα γεγονότα τα μεγάλα που είχαν διεπραχθεί στο παιχνίδι Λίβερπουλ-Γιουβέντους οι οπαδοί σκοτώνονταν αναμεταξύ τους με τα σίδερα και με τα καδρόνια. Αλλά μιλάτε εσείς για πολιτισμό των Ευρωπαίων, που στη Γερμανία υπάρχουν 160.000 κόκκινα σπίτια που πηγαίνουν και κάνουν σεξ οι Γερμανοί στα σκυλιά, κανονικά, έτσι, που στην Ολλανδία έχει κόμμα παιδεραστών που παίρνει 7% και σας πείραξαν οι Έλληνες ότι δεν είναι πολιτισμένοι. Ο φίλος ο Παναθηναϊκός ο Αλέξανδρος στο παιδί του γιατί δεν είπε αγόρι μου να σου πω και ακόμα μια αλήθεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, γίνε Άρης που είναι καλοί άνθρωποι εκεί, ναι. Ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι πρώτον η πιο βρώμικη ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Δεύτερον, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παίζει με χρέη 70 εκατομμύρια εδώ και 2 χρόνια με πρόεδρο τον κύριο Αλαφούζο. Ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πήρε ομολογιακό δάνειο 7 εκατομμύρια ευρώ πρόπερση για να κάνει αναβάθμιση την λεωφόρο και άλλαξε μόνο τα καθίσματα. Και τα λεφτά πήγανε στις μεταγραφές. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα κάνει ανανέωση του γηπέδου της λεωφόρου, ένα μη κατάλληλο γήπεδο για ποδοσφαιρικούς αγώνες, βάσει αποτελέσματα της ΔΕΑΒ. Γνωρίζουν ποια είναι η ΔΕΑΒ. Όλοι αυτοί οι κύριοι δεν γνωρίζουν. Λοιπόν, και αυτός εδώ τώρα του μίλησε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μίλησε. Εδώ γελάει ο κόσμος με τις δηλώσεις του Προέδρου του ΑΟΣ Πάρτης. Τι είπε? Ο Πρόεδρος του ΑΟΣ Πάρτης, μεγαλομέτοχος μάλλον, γιατί άλλον έχει Πρόεδρο, αυτός δεν μπορεί να έχει Πρόεδρος, γιατί έχει διωχθεί ποινικά από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και έχει ακόμα αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, ο κύριος Δημητράκης Γιαννακόπουλος, αυτό το παιδί, το παιδί, με δημάλαμα, ότι θέλω να βλέπω, λέει, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί η Σπάρτα Ρότερνταμ και η Σπάρτα Πράγα στο όνομα της Σπάρτης. Ναι ρε φίλε, δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι ελληνικό το Σπάρτη, όπως και να το κάνουμε, και έβγαλε και μεγάλο βασιλιά και μεγάλο πολέμαρχο. Λοιπόν, εσύ γιατί το χρησιμοποιείς, ρε Δημητράκη, και λες ότι σε 2 χρόνια ο ΑΟΣ Σπάρτης θα παίρνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα? Σε παρακαλώ ρε φίλε, γι' αυτό έκανε σεισμό μετά από 3 ώρες να πούμε στη Σπάρτη, με αυτό που είπες. Θα ήπιε τίποτα. Είναι αυτό το παιδί πάντα πίνει, δεν είναι έτσι? Το πίνει. Μερακλής είναι ρε φίλε. Λοιπόν, ο κύριος Πυλαδάκης είναι αυτός που ήταν να έρθει στον Ηρακλή και τον είχε φέρει κάπου το Ρέμος και δεν το θέλαν Ηρακλειδής. Δεν μου λες τώρα, αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο που λες εσύ ότι εμείς πρέπει να ντρεπόμαστε Αριανοί γιατί μας πέρασε η Κέρκυρα. Θυμάστε καθόλου κύριε Ραπτόπουλε τον πρόεδρο της Κέρκυρας ποιος είναι αυτή τη στιγμή? Σήμερα, τώρα? Ναι. Μετά την ένωση με την Κασιόπη, γιατί η Κέρκυρα κανονικά δεν λέγεται λέγεται Κέρκυρα, λέγεται αθλητικός όμιλος Κασιόπης. Κάτι τη Θεκιοφόρη ήταν, κάτι πιστολάδες παλιά, δεν ξέρω τώρα, δεν. Ο κύριος Καλογιάννης, ο οποίος συνεχίζει να είναι πρόεδρος της Β' Εθνικής. Είναι ο παλιός πρόεδρος της Κέρκυρας. Να τρέμεται. Αυτός εδώ ο κύριος, ο οποίος έχει διωχθεί πάμπολες φορές. Ναι. Και με τις συνεργασίες και με τον κύριο Θωμά Μητρόπουλο, άλλα γλυκά παιδιά αυτά. Με τον άλλον, το μεγάλο πετρελαγωγό, να πούμε το κύριο... Δεν μου λες ρε Θόδωρε, ναι. Αφού είστε εξυγιαντές και θέλετε να φτιάξετε την κατάσταση, τον Καλαϊτζίδη γιατί το διώξατε, που έβγαλε το Ολυμπιακό Σβέρια 3-0, ότι ήταν στημένο, γιατί τον φάγατε τον Καλαϊτζίδη και δεν κάνατε επανάσταση με τον Καλαϊτζίδη μέσω του άρεός μας, ναι, και πήρατε τώρα τον δρόμο να γλύφετε τον Ολυμπιακό για να ανεβείτε κατηγορία? Για πες μας λοιπόν εσύ. Προσωπικά εγώ, ναι, δεν θέλω ο Άρης να φέρει εξυγιαντή. Τότε τι μας μιλάς ρε φίλε? Τότε τι μας μιλάς ρε φίλε? Και μας παραμυθιάζεις βραδιάτικα να πούμε περί αδικιών, περί αλητείας, περί κομμάτων. Ναι. Θες δηλαδή το αλυταριό να ανεβάζεις τον Άρη, ενώ το κόμμα σου να πούμε και τα λοιπά θα φέρει την κάθαρση στην Ελλάδα? Ποιο δουλεύεις ρε Φόδωρε να πούμε? Εννοείται ότι θέλω το αλυταριό,
Εννοείται ότι θέλω να έχω να παράγω το χαλί. Ναι, και με το, ναι, και με το λαγό να πάρει στην Ελλάδα να φτιάξει την Ελλάδα με το λαγό, ε! Δεν κατάλαβα, ποιο είναι το πρόβλημά σας. Το δικό μου το πρόβλημα. Έχει το ποδόσφαιρο τόσα χρόνια. Έξω ξένοι και έχουμε Αλβανούς στο ξενοδοχείο του. Πώς το λένε τον πρόεδρο της Χρυσής Αυγής. Τον Κεβαλολιάκο. Τον Κεβαλολιάκο, πώς το λένε. Ναι. Εσύ τους Αλβανούς πού τους είναι στο ξενοδοχείο του κ. Μιχαλολιάκου. Τι έχει, Έλληνες έχει. Μισό λεπτό. Εσύ προσωπικά. Και στο Κιλκής. Φίλια μου, τα είδα. Ξενοδοχείο. Τι έχει εκεί, Έλληνες. Πού είναι το ξενοδοχείο του κ. Μιχαλολιάκου στην Αθήνα. Τι. Αφού ξέρεις πού έχει και πού είναι. Επάνω βόρεια προάστια το έχει. Βόρεια προάστια έχει το ξενοδοχείο του Μιχαλολιάκου. Στην Πεύχη μένει ο Μιχαλολιάκος. Έχετε τη χώρα 40 χρόνια, ναι, και θυμήθηκες να πας εσύ στο μεγάλο σου αφεντικό, τον άλλον δημοκράτη που έχει παράνομα 15 χρόνια κανάλι, το ΑΡΤ. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Θυμήθηκες να πας εσύ σε αυτόν τον μεγάλο σου αρχηγό, ο οποίος έχει 750 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Βρε, εγώ δεν μίλησα για εξυγιάτες. Εγώ δεν μίλησα για πατριώτες. Εγώ δεν μίλησα για κάθαρση. Εσύ μιλάς για κάθαρση στην Ελλάδα, έχεις το Μιχαλολιάκο και να παντρεύονται εκεί τις Αλβανίδες. Εντάξει. Ποιος παντρεύει, ναι, την Αλβανίδα, για πες μου, ποιος. Τι ποιος. Πολλά στελέχη. Ρωσίδο, ένας Αλβανίδο, άλλος, τι έγινε. Έχει οι Ελληνίδες τι έγινε. Βρωμάει το πιπί τους, δηλαδή τι έγινε. Η Ελλάδα μας, ε. Πουλάς κάτι, άκου τώρα, πετάς τώρα. Α, πετάω τη λάσπη τώρα, ναι. Ναι, ναι. Πουλάς, δεν λες ονόματα. Α, δεν λες ονόματα. Πετάς τώρα στο αέρα έτσι, αυτός έχει Αλβανίδα, άλλος Ρωσίδα. Δεν έχουνε. Δεν ξέρεις καν για ποιον μιλάς. Ναι. Και λες. Δεν είχανε. Ποιοι είχανε. Δεν είχαν στελέχη της Χρυσής Αυγής ξένες γυναίκες. Ποιος, ρε. Ξένες γκόμενες δεν είχαν. Ξένες γυναίκες. Αραβωνιαστικές. Μόνο ο Γιάννης ο Λαγός έχει. Τι έγινε του Λαγού. Η γυναίκα του. Από πού είναι η γυναίκα του Λαγού. Βορειοϋπηρώτισσα. Βορειοϋπηρώτισσα είναι. Την Αλβανίδα την κάνατε τώρα Βορειοϋπηρώτισσα. Είναι Βορειοϋπηρώτισσα, δεν κατάλαβα. Τη συγγενή του αυτού που σήκωνε τα βάρη είναι. Του κάτσε και του. Και του πήρε Δήμα. Από τη Χυμάρα είναι η γυναίκα. Από τη Χυμάρα είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί δεν πήρε καμιά από τα σπάτα, ρε φίλε, και πήρε από τη Χυμάρα. Δηλαδή. Σόπα, ρε φίλε. Δηλαδή, ναι. Τώρα απαγορεύσουμε να πάρει, δηλαδή, από τη Βόρεια Ήπειρο και είναι Αλβανίδα και καλά για σένα, πούμε. Δηλαδή, όχι, ρε, είναι Ελληνίδα είναι. Όχι, ρε, εντάξει, είναι Αλβανίδα. Ναι, ρε, ναι, ναι. Και επειδή έχει ο λαγός Αλβανίδα, δηλαδή, σημαίνει όλοι. Έξω ξένοι, να κυνηγήσει τη γυναίκα του, την πετάξει στη Χυμάρα να την πάει επάνω, όπως τη λένε. Δεν ξέρει όταν κυνηγήσει να πει ποτέ Χρυσή Αυγή, μπορεί να την πετάξει. Πού το ξέρει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το ξέρει, το γνωρίζει. Ναι, μωρέ, ναι. Εσύ τώρα, εσύ ο καλός, ο κακοάγαθος, ο χριστιανός, εσύ είσαι τάλε κουάλε με τον κόκκινο και αυτό κάνεις εκπομπή. Χριστιανοκομμουνιστές είστε και οι δύο, με μεγάλα ελαττώματα. Αλλά πήγε στο μεγάλο σου αφεντικό τον Πατριώτη, με 550 ακίνητα, που δεν έχει δώσει κανέναν Έλληνα δουλειά. Έτσι, έχει κλείσει κάποτε και ένα άλλο κανάλι, έτσι και από εκεί. Να θυμηθούμε και για τους αριστερούς που κλείσανε τον 902, που έχουν απλήρωτους 5 μήνες οριζοσπάστη τους δημοσιογράφους. Να θυμηθώ για τον φίλο σου τον Νούτσενα, που μάλλον τον έχει γαργαλίσει να πούμε κανένας Χρυσαυγίτης και έχει θέμα με τους Χρυσαυγίτες και γενικώς με τους πατριώτες, αυτός ο μεγάλος Πασόκος. Καλά, οι πατριώτες στην Ελλάδα βγήκαν όταν τελειώσανε να πούμε τα λεφτά για τον λαό. Πατριώτες υπήρχαν πάντοτε στην Ελλάδα. Δεν τους έβλεπα εγώ. Πάντοτε πατριώτες, οι πατριώτες δεν τους έβλεπα εγώ. Από τους αγρότες ξεκινάνε. Και οι πατριώτες λέει. Δεν υπάρχει πατριώτης στην Ελλάδα, ρε κοροϊδό. Δεν υπάρχει πατριώτης στην Ελλάδα. Εγώ στο λέω. Κανένας δεν είναι πατριώτης. Την κονόμα κοιτάνε όλοι, τη μαρμίτα. Πατριώτες λέει Γιάννη αυτός. Ναι, ρε φίλε, και εσύ παίρνεις 5.000 από 10 εκπομπές. Τι να κάνουμε. Γιατί εγώ είμαι πατριώτης. Δεν είμαι πατριώτης εγώ. Δεν με νοιάζει εμένα τα έθνη και τα αυτά. Εγώ κοιτάω τον κόλο μου λοιπόν. Εσύ το παίζεις εξυγιαντής. Και πας και γλύφεις τα παυτά του Μαρινάκη για να ανέβει ο Αρούλης αλφα εθνική. Εσύ έχεις τον ένα στόπλο από τον Ολυμπιακό. Τον έχω εγώ. Συγκέντρωση, ναι, του αφεντικού σου, ο οποίος το παίζει πατριώτης. Εγώ πατριώτης δεν είμαι. Ναι, αλλά εσύ πήγες σε συγκέντρωση πατριωτών. Υποτιθέμενων πατριωτών. Ρε φίλε, εγώ δουλεύω στο ΑΡΤ. Δεν πήγα εγώ. Εγώ δουλεύω στο ΑΡΤ. Παίρνω λεφτά από το ΑΡΤ. Δίνω ρεπορτάζ στο ΑΡΤ. Δηλαδή. Ναι, λοιπόν. Δεν κάνε πρόσκληση το αφεντικό του να πάτε και δουλεύετε από το ΑΡΤ για να τον δείτε. Γιατί πειράζει.
Γιατί πειράζει. Φίλε, εγώ με τη μαρμίτα. Ξεχνά. Εσύ είσαι πατριώτη, αλλά τα παυτά του Μαρινάκη γλύφει για να ανέβει στην άδεια. Μόνο η αυτόνομη θύρα 10 είναι. Μόνο η αυτόνομη θύρα 10 λέει: εμεί μόνοι μα και γάμα εθνική δεν γουστάρουμε. Κανέναν Αλβανιτή μόνοι μα λέει. Ναι, η αυτόνομη θύρα 10. Ναι. Δεν μου λες η αυτόνομη θύρα 10. Ποιος πληρώνει τα γραφεία της εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους? Ποιος τα πληρώνει? Ας μας πει η αυτόνομη θύρα 10. Πες εσύ. Ο φίλος σου ο Μάνος. Ναι, τα πόσους από την αυτόνομη θύρα 10 με το που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν βολευτεί σε δημόσιες θέσεις. ΣΥΡΙΖΑ είναι δηλαδή. Όπως ο φίλος σου ο Κιωσές, ο αναρχικός που λες που ξαφνικά έγινε δημόσιος υπάλληλος, γιατί δεν πάει λίγο το μυαλό σου πως ξαφνικά ένας αναρχικός που δεν έχει σχέση με το Δήμο, με τη δημοκρατία, με το οτιδήποτε, μπαίνει δημόσιος υπάλληλος. Ναι. Γιατί δεν το συνδυάζεις λίγο στο μυαλό σου? Ναι. Αλλά κυνηγάς τον Αρούλη όπως λες. Εγώ. Θα σε ενοχλεί όλους ο Άρης. Ο Άρης. Στη Δέλτα Εθνική να πάει, στην Α1 τοπικό, εσείς πάλι με τον Άρη θα βγάζετε κόμπλεξ. Καλά, καλά. Βλέπετε κυτρινό μαύρο στην πόλη και σας πιάνει ύπερος. Όπως παθαίνουν τα μωρά όταν γεννιούνται στην αρχή και μετά τα βάζουν στη λάμπα και φεύγει. Μόνο οι παοξίδες το έχουν αυτό. Εσείς. Όταν βλέπετε τον Άρη μπαίνετε κάτω από τη λάμπα. Να σας φύγει ο ύκτερος. Σε ένα χρόνο θα είμαστε στην ίδια κατηγορία με το Μεγιστάνα. Εμείς χωρίς λεφτά, αυτοί με λεφτά. Για αυτούς που κλαίνε 50 νύχτες δεν λες τίποτα. Ποιοι? Τίποτα, κουβέντα. Ποιοι κλαίνε? Κουβέντα δεν λες για αυτούς που έχουν ρίξει 70 εκατομμύρια λαϊάκ. Του Μπακάκι πήρε κύπελο. Κουβέντα, μούγκα. Έχει πέσει σιωπή στην πόλη. Δεν μιλάτε οι παραγωγοί και οι δημοσιογράφοι. Μ' άκουσες να μην μιλάω. Μ' άκουσες να μην μιλάω, μωρέ. Όχι, αναπαράγεις μόνο το μάτι με τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ. Αλλά δεν τα λες. Γαργάρα, γαργάρα. Αναπαραγωγή. Θυμηθήκατε σήμερα που έχασε ο Άρης από την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Έχασε ο Άρης. Γιατί η ΑΕΚ τι είναι, δεν είναι μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ. Έχετε δει πόσους τίτλους έχει η ΑΕΚ στο μπάσκετ. Εμείς ποτέ δεν την είπαμε την ΑΕΚ κούλα. Τι λένε οι παοξίδες, κούλα. 15 τίτλους στην μπάλα έχει κύπελα και 16 προβλήματα. Στο μπάσκετ έχει πάρει, είναι η πρώτη ομάδα που έφερε ευρωπαϊκό, το 68. Έχει πάρει κύπελα, έχει πάρει προβλήματα, γιατί να την πω ΑΕΚ κούλα δηλαδή. Τι λέω παοξίδες ρε φίλε. Το παράγοντα στο μπάσκετ που ρίχνει εκατομμύρια από την πρώτη μέρα που μπήκε. Τι λέω παοξίδες ρε φίλε. Βρε, τι να πει ο Παοξής τώρα, μόνο αυτό τι μπορεί να πει έτσι. Την ΑΕΚ δεν μπορεί να την πει. Παοκάκο μπορεί να το πει, Παοκούλη δηλαδή. Δεν ξέρω πώς το μπορούν να τον πούνε. Δεν ξέρω, αυτό είναι δικό τους θέμα. Δεν ενδιαφέρομαι για αυτούς. Αλλά λέω για αυτούς δεν μιλάτε όμως. Όταν αυτοί κλαίνε, λέτε μόνο τους Αριανούς. Το πρόβλημά σας είναι ο Άρης στην πόλη. Εμείς ένα χρόνο θα σας λύσουμε τα προβλήματα. Κάντε υπομονή. Εμείς κάναμε 2 χρόνια υπομονή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θα κάνουμε και ένα χρόνο ακόμα στη ΒΙΤΑ. Λοιπόν, και 6 του μηνός του Αγίου Νικολάου, όπως έχει πει και ο προπονητής μας που θα γιορτάζει εκείνη την ημέρα, είμαστε ανεβασμένοι στην Αλφα Εθνική. Από το καλοκαίρι του 17 θα μπορούμε να μιλάμε πλέον με άλλη βάση. Με άλλη... Άντε να δούμε. Να δούμε. Κάντε υπομονή, ερχόμαστε. Όπως το έγραφε και στις μπλούζες τους υπέρχεται ΣΑΕΚ, ήρθαμε. Και εμείς θα γράψουμε μετά, ήρθαμε. Κάντε υπομονή. Αν θυμάστε, να σου θυμίσω κάτι τελευταίο. Ναι. Όταν ήρθαμε από την κατηγορία που ήταν πολύ κάτω από τη μεγάλη ομάδα, πήγαμε με τον Γιώργο το Φυρό και με ένα παίκτη που το λέγανε Χαριστέα και τους βάλαμε 4 τη δεύτερη αγωνιστική. Αν θυμάσαι έτσι. Ήμουνα στο Μάς, θυμάμαι, ναι. Αν θυμάσαι, λέω. Μήπως ξέρεις τι λένε γι' αυτό. Ξέρεις τι λένε αυτό. Κάτι τελευταίο και από μένα. Ξέρεις τι λένε γι' αυτό οι παοξίδες. Τι λένε. Καλέ, εμείς θέλαμε να διώξουμε τον Αναστασιάδη, γι' αυτό λέει κάτσαμε και φάγαμε τα 4. Αναστασιάδη, τον Πλαχίν είχαν προπονητή, κύριε. Α, όχι, να φέρουμε τον Αναστασιάδη. Ναι. Να φέρουν τον Αναστασιάδη. Γι' αυτό κάτσα λέει και χάσαμε, γι' αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Και εμείς μπορούμε να θέλουμε να διώξουμε τον Πρίφτη, γι' αυτό θα κάτσουμε να χάσουμε αυτήν την ΑΕΚ. Κώστα, να φέρουμε τον Ομπράδη. Να κάνουμε τώρα. Ρε, τι να κάνουμε, ρε φίλε, τώρα να πούμε. Ρε τον άνθρωπο. Βρε τον καημένο, βρε τους καημένους, βρε τι άγχος βγάζετε με τον Άρη, βρε. Βρε πάτε κάτω από καμιά λάμπα του Δήμου Θεσσαλονίκη, βρε να σας δει το φως, βρε. Αν και δεν ξανάβει ο Δήμαρχος, είναι και δικός σας αυτός τώρα. Σας αγαπάει, είναι δημοκράτης αυτός. Δημοκράτης θα βάλει 5.000 λαθρομετανάστες από εκεί να τους βάλει σε δουλειά. Οι Έλληνες δεν μπορούν να μπουν στο Δήμο σε δουλειά, θα μπουν από εκεί. Να βάλουμε του λαγού τη γυναίκα. Άντε βρε, βάλτε στο τις Δήμο. Γυναίκες, βρε, τις γυναίκες, βρε, αφήστε τις δικές μας, εμείς ολοξένες φέρνουμε, βρε, άντε βρε. Άντε κλείσε, άντε, τα λέμε. Άντε δημοκράτες, βρε. Άντε κλείσε, βρε.
Γιατρέ, λέγε ρε γιατρέ. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, ρε γιατρέ. Πάθος ξεχύλισε η εκπομπή, ρε γιατρέ. Καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα, ναι. Φίλε, καλημέρα. Πέθανες. Κοιμήθηκες. Έπεσες. Επόμενος, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Έλα, Φορτούζη είμαι. Καλώς το Φορτούζη. Μίλησα το δώρο, ρε φίλε. Λέγε, ρε φίλε, τι έγινε, τον έριξε. Μίλησα αντικειμενικά σήμερα. Να μιλήσει αντικειμενικά. Θα αρχίσω λίγο από τα λόγια του Θόδωρου. Που λέει όλοι ασχολούνται με τον Άρη. Ναι. Κανείς δεν ασχολείται με τον Άρη. Απλά οι Αριανοί τους έχουν δημιουργήσει παοκτζίδες ψυχολογικά προβλήματα στο ποδόσφαιρο κατά κύριο λόγο και τότε που τους πήραν και με το κύπελο στην Τούμπα και ασχολούνται αυτοί με τον ΠΑΟΚ. Ο Ερακλειδέας δεν ασχολήθηκε ποτέ με τον Άρη, ούτε ο Αριανός με τον Ερακλειδέα. Άμα εξαιρέσεις τότε που τον έριξα. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον. Που μιλάει, ρέισε μέσα στο μυαλό μου. Ήθελα να τον ρωτήσω αυτό ακριβώς το ίδιο πράγμα που του είπες. Ότι. Κάνει τον αντικειμενικό και τον εξηγιαντή της χώρας με τη Χρυσή Αυγή, αλλά ο Άρης βγαίνει ευθαρσός και δηλώνει ότι θέλει να γίνει Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη. Όχι, τον βοηθάει ο Χαλίφης. Δεν μπορεί να γίνει ο Άρης Χαλίφης. Ναι, θα ήθελε να γίνει, λέει. Θα ήθελε. Πάρει και κάθεται κάτω από την αγκαλιά του Μαρινάκη για να ανέβει. Και το χρόνο πριν πέσει, σώθηκε, αν θυμάσαι καλά, με τη βοήθεια του Ολυμπιακού. Και αυτά. Κοίταξε τώρα, ο Θόδωρος που είναι Χρυσαυγητής και Αριανός, θέλει τους εφοπλιστές. Εντάξει. Ήθελα εγώ να το ρωτήσω το φίλο μου τον Θόδωρο. Γιατί εγώ να τον πιστέψω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 45 πόσο χρονών. Ποιος? Που πρέπει να έχει μια κατασταλαγμένη άποψη και σκέψη. Και βγαίνει και λέει ότι η Χρυσή Αυγή θα σώσει τη χώρα. Έναν άνθρωπο ο οποίος η ομάδα του που το ποδόσφαιρο είναι για αναψυχή και μας λέει ότι θέλει να γίνει Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη. Γιατί να μην του πω και εγώ ότι η Χρυσή Αυγή θέλει να γίνει Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη και ότι θα σώσει τη χώρα. Ο λαγός. Και όλη αυτή η Χρυσή Αυγή, δηλαδή μόνο αυτοί είναι Έλληνες. Εγώ σου λέω χίλιους χρυσαυγίτες άμα πάρεις και στύψεις, ούτε ένας δεν θα ξέρει την Πυθαγόρα, την Ποπλάτωνα, την Ποσοκράτης. Γιατί πάνω σε αυτό στηρίζονται αυτοί λοιπόν. Εγώ δεν λέω ότι σαφώς και η χώρα έχει γεμίσει με 3 εκατομμύρια Αλβανούς, άλλα 2 Πακιστανούς. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Στα 10 εκατομμύρια π.χ. 1 εκατομμύριο ξένοι. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά μην μας τον παίζουν τώρα για αυτοί οι εξηγιάντες. Μην τρελάθουμε τώρα τελείως. Οι χρυσαυγίτες. Ναι, μην τρελάθουμε τώρα. Ναι, αλλά οι χρυσαυγίτες δεν πήγαν στην εξουσία για να τριφτούν. Με την εξουσία και να πούμε κυβερνήσανε. Δεν κυβερνήσανε. Δεν κυβερνήσανε, εγώ δεν διαφωνώ. Απλά γιατί γίνονται χρυσαυγίτες οι πιο πολλοί νέοι. Επειδή βλέπουν αυτούς τα μπράτσα με τα τατουάζ και το γουλί μαλλί. Θα σου πω, ρε φίλε, γιατί γίνονται. Θα σου πω. Θα σου πω γιατί γίνονται. Πες μου, γιατί γίνονται. Γιατί αυτή τη στιγμή το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που είπα στον Θόδωρο. Δεν έχουν να μοιράσουν λεφτά στα λαμόγια τους Έλληνες. Και οι Έλληνες θυμήθηκαν στην αφραγγεία τους πλέον να γίνουν πατριώτες. Οι χρυσαυγίτες σήμερα είναι παιδιά νεοδημοκρατών και πασοκτζίδων. Ο πασοκτζής, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω φίλους χρυσαυγίτες και μάλιστα είχα και μία συνάδελφο εδώ στο Μετρόπολης. Όταν ήταν καλά τα πράγματα, όταν ήταν το χρήμα αέραιο άφθονο και αυτή πήγαινε στο 0,8% στη Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι χρυσαυγίτησα. Τα παιδιά των πασοξίδων που δεν βρήκαν δουλειά και γίναν πατριώτες, δεν στρέχει, ρε φίλε. Τα παιδιά των νεοδημοκρατών που δεν μπήκαν στο Δήμο γιατί έτσι έτυχε, δεν τους έβαλε στα μάτια ο Καραμαλής και γίναν, δεν στρέχει για μένα. Όταν πέσουν λεφτά σε αυτή τη χώρα για να φάει το λαμόγιο Έλληνας λεφτά, τότε να ιδρύσεις ένα πατριωτικό κόμμα. Αλλά τότε όλοι θα τρέχουν να αρμέξουν την Ελλάδα. Την αρμέγουν την Ελλάδα. Την πηδάνε την Ελλάδα. Και όταν η Ελλάδα δεν έχει να τους δώσει γάλα, γίνονται πατριώτες. Άντε μπράβο τώρα. Η πολιτική λοιπόν είναι χόμπι για τους πλουσίους. Βέβαια. Για να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα, μόνο... Οι άλλοι πασοξίδες γίνανε Σιριζέοι, βλέπεις 45 χρονών, 55 χρονών, μουσι να πούμε, μασέλα, 60 χρονών, μασέλα, τι ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ, τι ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, Κοπρίτης. Μόνο οι αριστοκράτες στο μυαλό μπορούν να σώσουν μια χώρα. Όχι οι αριστοκράτες εννοώ από καταγωγή, στο μυαλό. Στο μυαλό. Αυτό δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις και να το καταλαβαίνουν οι τηλεθέτες. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ των ποτών. Και γι' αυτό μοιάζει ότι τις χώρες θα τις κυβερνάνε αυτοί που έχουν τα λεφτά και αυτοί που έχουν τη δύναμη. Είτε άνθρωποι που είναι κομπλεξικοί και έχουν πρόβλημα με κάποιους άλλους. Τώρα πάμε λίγο για τον Ηρακλή. Πήγε θύρα 10 στο Ηλέκτρα Παλάς και κλειδώθηκε στις τουαλέτες να μου Παναθηναϊκός. Πήγα και το είδα να πούμε, ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Έχουμε καλούς οπαδούς, ρε φίλε. Έχουμε σκληρούς οπαδούς. Δηλαδή, έχουν σκληρό πετσί. Εγώ δεν είμαι αναρχικός, έτσι, ούτε του γουστάρω. Εγώ μόνο στο Θεό πιστεύω. Μόνο στο ο άλλος τους είπε είναι Σιριζέοι. Είναι Σιριζέοι, λέει. Φίλε, όχι σε θρησκείες.
Γιατί όλοι αυτοί να ξέρεις, αναρχικοί, χρυσαυγίτες και τα λοιπά, οι ιδεολογίες αυτές μπάζουν από παντού, ρε φίλε. Μόνο η ιδεολογία του Θεού δεν μπάζει από πουθενά. Και άμα δεις όλοι οι έξυπνοι άνθρωποι, Πυθαγόρας, Πλάτωνας, Βουδιστές, Χριστός και τα λοιπά, στο Θεό το ρίξανε. Εγώ δεν σου λέω για θρησκείες, για Θεό σου λέω, έτσι. Για Θεό, το σωστό, το δίκαιο κτλ. Αλλά έχουμε καλούς οπαδούς, ρε φίλε. Αγαπάνε την ομάδα, την πονάνε. Βλέπεις, κάνουν κινήσεις για να μην καταστραφούμε. Τώρα τι να πω, έχουμε πέσει σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από τον Καναδά, δεν ξέρει τι δουλειά έχει, δεν ξέρει πώς δεν είναι τη μάνα του. Θα ξεκλειδωθεί μια ώρα από την τουαλέτα και θα βγει, θα τα πούμε, τι θα γίνει. Θα ξεκλειδωθεί. Θα ξεκλειδωθεί. Γιατρέ, λέγε, πού σε βρίσκουμε. Στο κέντρο της πόλης, Εγνατία 63. Δίπλα στο ξενοδοχείο, πώς το λένε? Εγνατία. Εγνατία Παλάς. Εγνατία Σκέτο είναι. Εγνατία Σκέτο είναι. Εκεί δίπλα είσαι, στον τέταρτο όροφο. Έκτο όροφο. Η Κορίνα είναι η κοπέλα η οποία χτυπάει το κουδούνι και μπαίνουν μέσα. Ακριβώς. Κάνεις λοιπόν βελονισμό για οτιδήποτε έχει σχέση με. Με. Με αδυνάτισμα. Καπνίσματος, μυοσκελετικούς πόνους, στρες, αντιστρες. Αυτή τη μύτη που λέμε, πώς αυτό το. Ρινίτιδες. Ναι. Αλλά στο διπλανό διαμέρισμα υπάρχει, να πούμε, η Κορίνα, όχι, πώς λέγεται. Η Κορίνα και η Ελένη. Η Ελένη, οι οποίοι κάνουν τις αποτρίχωσες. Το αισθητικό κομμάτι. Το αισθητικό τι περιλαμβάνεται, γιατρέ? Αποτρίχωση. Βέβαια, εμείς στα πλαίσια του βελονισμού μπορούμε να κάνουμε και αντιγυραντική θεραπεία. Αντιγυραντική. Τι είναι αυτό? Αντιρρητιδική θεραπεία. Πώς γίνεται αυτό? Πώς? Είσοδος βελονών στις ρητίδες πάνω και γίνεται, εντάξει, παραμένουν και 20-30 λεπτά πάνω. Αντιρρητιδική, βάζεις τη βελόνα και εξαφανίζεις τη ρητίδα. Τη στριφογυρίζεις και. Δεν μου λες, εγώ έχω σακούλες στα μάτια από το ξενύχτη, έχω γίνει σαν τον μπάρλα τον ηθοποιό. Εδώ μπορεί να βάλεις δηλαδή. Όχι. Δεν μπορείς να. Απευθυνθείς σε άλλες ειδικότητες, δερματολόγους. Πρέπει να κάνω πλαστική. Ή δερματολόγους. Ή δερματολόγους. Με άλλα μηχανήματα και άλλες θεραπείες. Δηλαδή η σακούλα δεν γίνεται με την. Όχι, με άλλες τεχνικές. Αλλά εδώ πάνω στο κούτελο, αν έχεις ρητίδες, γίνεται. Πού αλλού γίνεται? Μόνο στο κούτελο ή και στο πρόσωπο? Και στο πρόσωπο, ναι. Δηλαδή αυτή. Αυτό πώς λέγεται αυτό εδώ το. Ναι, αυτή η ρινοχυλική. Ναι, αυτή η ρητίδα. Μεγάλη είναι αυτή. Το σαργκάνι δηλαδή μπορεί να το κάνει άνθρωπο? Δεν γίνεται. Βαθιά η άβλακα. Η κάβλακα. Άβλακα. Η άβλακα ποια είναι? Το τσαλοκομμένο. Το καναλάκι, ναι. Αυτό, ναι. Αλλά ας πούμε μια 45 η οποία αρχίζει και φτιάχνει ρητίδα, ναι, και είναι καλογυμνασμένη και τα λοιπά, μπορεί, ναι, να την κάνεις. Ναι, ναι. Τη ρητίδα. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα, ναι. Ωραία, ναι. Έλα. Ναι. Φίλε, στον αέρα είσαι. Έλα, φίλε, Δευτέρα. Συμπλέκτης. 6.000 στροφές βάζουμε την Τρίτη τώρα. Εσείς είστε. Αλφέντα 1750 GT. Έχω πιάσει παραλία εκεί. Βάζω Τετάρτη. Καλημέρα. Καλημέρα. Βάζω Πέμπτη ταχύτητα. Έχω φύγει, πάω να πούμε στον περιφερειακό. Καλημέρα. Τι να το πω, μωρέ, το λακαμά. Τι να το πω. Καλημέρα το λεφτά φορές. Τι να το πω. Να βάλω την έκτη ταχύτητα μέσα. Φίλε, 7η δεν έχει το Αλφα Ρωμαίο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Τι να κάνω εγώ τώρα με το Θεσσαλονικιό να περιμένω τώρα κάνα τέταρτο να πάρει μπροστά? Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε παίρνω από Νιρεμβέργη, αυτό που λέω ονομάζουμε Απόστολος Ιωαννίδης. Απόστολος Ιωαννίδης, από ονομάζει. Από Νιρεμβέργη, ναι. Ήθελα να συστηθώ. Μίλησες προηγουμένως με τον Θόδωρο. Τι κάνεις δηλαδή στην Νιρεμβέργη, εσύ αν επιτρέπετε, Απόστολε Ιωαννίδη? Τι κάνω, το λαθρομετανάστη. Αλλά τώρα θα μετανάστη μας. Ναι, ναι, σε μας έρχονται οι Σύριοι και εμείς ερχόμαστε εδώ πέρα. Αλλά εμείς δεν ερχόμαστε γιατί έχουμε πόλεμο, ερχόμαστε γιατί έχουμε φτώχεια. Λοιπόν, για τον Θόδωρο. Εσύ δηλαδή θεωρείς τον εαυτό σου λαθρομετανάστη? Λαθρομετανάστη είμαι, χωρίς χαρτιά. Και πάρα πολλοί Έλληνες είναι, έρχονται έτσι και δουλεύουν. Δηλαδή δεν έχεις χαρτιά εσύ εκεί πέρα? Καθόλου τίποτα. Τα δόντια δεν στα ελέξανε, τον πάτο σου δεν τον ελέξανε. Τα παπούτσια σου, τα νύχια σου. Τίποτα δεν σε ελέγχει. Μπαίνεις μέσα. Μπαίνεις μέσα δηλαδή στη Γερμανία, στην Ιρεβέρνη, δεν σε ελέγχει κανένας και μπαίνεις μέσα. Πολύ ωραία. Είσαι λαθρομετανάστης γιατί όλοι οι Έλληνες πατριώτες, ναι, εδώ έτσι με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύονται τους Έλληνες συμπατριώτες. Για να καταλάβω τώρα, εσύ είσαι Έλληνας που σε εκμεταλλεύονται Έλληνες? Ακριβώς. Και γιατί δεν πας στο Γερμανό, ρε φίλε, να μην σε εκμεταλλευτεί? Γιατί για να, υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, για να πας να δουλέψεις μια γερμανική εταιρεία, μάλιστα, πρέπει να έχεις μόνιμη κατοικία. Ναι. Για να έχεις μόνιμη κατοικία όμως, πρέπει να δουλεύεις. Και ναι, να δουλεύεις 2-3-4 μήνες, να αποδείξεις ότι παίρνεις κάποια χρήματα για να σε νοικιάσει ο Γερμανός. Έτσι. Βλέπεις ότι εκεί υπάρχει κράτος, δεν είναι μπορντέλο σαν και εδώ. Μάλιστα.
Συνέχισε, φίλε, ναι, συνέχισε. Και αναγκαζόμαστε, ναι, και αναγκαζόμαστε και πάμε στους Έλληνες πατριώτες. Εσύ, φίλε, αν είχες δική σου επιχείρηση, θα συμπεριφερόσουν στον Έλληνα με τεράστια αγάπη, πούδρα και ποδροδράιμ, πώς το λένε αυτό εδώ, κόκκινος. Εγώ, αν είχα επιχείρηση, θα, ναι, τον είχα τον Έλληνα. Θα σου καλός άνθρωπος. Ναι. Όχι, όχι, δεν είμαι καλός άνθρωπος. Δεν είσαι καλός άνθρωπος. Ή αφού δεν είσαι καλός άνθρωπος, τότε γιατί θα έκανες κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν αυτοί σε εσένα τώρα. Λοιπόν, εγώ πήρα αφορμή από το τηλέφωνο του Θόδωρου. Γιατί Θόδωρο. Τον ακούω πολύ καιρό. Ναι, και του Θόδωρου, του Αριανού που μιλάει. Ο Θόδωρο, ναι, ο Αριανός. Ο... Ναι, ναι, ναι. Που σου λέγε εσένα, ξέρω εγώ, τα παίρνεις από 10 μεριές. Καλά κάνεις και τα, ναι, παίρνεις και ζεις σε καπιταλιστική κοινωνία. Και από τη στιγμή που είσαι σε καπιταλιστική κοινωνία, κάνεις να σου απαγορεύει. Όχι, έπρεπε να παίζω τάβλη στον κρόλο κανένα τετράωρο να πούμε και να μην δουλεύω. Α, μπράβο, ναι, ναι. Και να πάρω μια τσουκράνα να ξύνω τα παυτά μου όλη μέρα, ναι. Έχει. Και ναι, μπορείς να οικονομάσεις όσο χρήμα θέλεις. Τι να κάνουμε. Το σύστημα του δικαιωμάτου. Το σύστημα, ναι. Ένα αυτό. Για δεύτερον, πάμε τώρα στην ουσία, πάμε, ναι. Δεύτερον, για τον Θόδωρο που ανέφερε ότι οι κομμουνιστές που έχουν χρήματα και ξέρω εγώ, και αυτοί ζουν σε καπιταλιστική κοινωνία και αυτοί έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν περιουσία. Ναι. Έτσι, ναι. Γιατί ο Θόδωρος καπιταλισμό θέλει στην Ελλάδα, δεν θέλει κομμουνισμό. Δεν θέλει. Έτσι. Λοιπόν, τρίτον. Το ένα του ξυνίζει, το άλλο του ξυνίζει, οι λαθρομετανάστες, οι ξένοι, το ένα το άλλο. Ναι. Λοιπόν, τα λεφτά που παίρνει, τις επιδοτήσεις που παίρνει η Χρυσή Αυγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα παίρνουν αφού είναι τόσο πατριώτες και Έλληνες. Κάτσε ρε φίλε, κάθε κόμμα παίρνει να πούμε προμήθεια. Εσύ τι νομίζεις, ότι οι Χρυσαυγίτες, ναι, έρχονται να κυβερνήσουν ή οποιοσδήποτε. Καπακάπα, Καρατζαφέρης, Χρυσή Αυγή. Δηλαδή δεν πάρουν τα λεφτά. Τι να τα κάνουν. Ναι. Ο άλλο λέω, Για να ακούσω. Από τη μία, ναι, μας το παίζουν οι Ελληναράδες, ναι, δουλειά για τους Έλληνες, αίμα για τους Έλληνες, ξέρω εγώ το Αντάλλο. Λοιπόν, και από την άλλη, τα ξένα τα λεφτά τα παίρνουμε έτσι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή, να μην τα πάρουνε. Όχι, να μην τα πάρουν, να είναι πατριώτες, να κάνουν αγώνα από την τσέπη τους. Να αφού είναι πατριώτες, να είναι ρομαντικοί, να είναι ιδεαλιστές και να κάνουν τον αγώνα από την τσέπη τους. Δεν κατάλαβα πώς μας το παίζουν. Από τη μία έτσι και από την άλλη αλλιώς. Όπως βολεύει δηλαδή τα. Πάμε, ναι, παρακάτω. Ναι. Μπράβο. Ναι. Πάμε παρακάτω. Η Χρυσή Αυγή ποτέ δεν πρόκειται να βγει δεύτερο κόμμα, τρίτο κόμμα, δεύτερο κόμμα, ξέρω εγώ, να ανέβει περισσότερο. Να σου πω γιατί. Ένας είναι ο λόγος. Για πες. Ότι οι περισσότεροι Χρυσαυγίτες έρχονται μετανάστες στη Γερμανία. Έρχονται. Ξέρω μάλιστα, ναι, έρχονται στη Γερμανία να φάνε γερμανικό ψωμί. Δηλαδή πρέπει να τους κατηγορήσουμε γι' αυτό. Όχι, δεν. Συγγνώμη, δηλαδή, γιατί να τους κατηγορήσουμε, αν είναι οι άνθρωποι Χρυσαυγίτες. Δεν τους κατηγορώ. Ναι. Δεν τους κατηγορώ. Το λες όμως. Ο πατριώτης, αφού. Ναι, σου πω γιατί το λέω. Γιατί, ναι, το λέω. Γιατί ένας πατριώτης, ναι, που είναι πατριώτης, να κάθεται στην πατρίδα του και αγωνίζεται για την πατρίδα του. Τι κάνει δηλαδή, ένας Χρυσαυγίτης που πάει δηλαδή και δεν έχει δουλειά στην πατρίδα του, κακό είναι που βγαίνει έξω να πούμε. Να αγωνιστεί στην πατρίδα, ναι, κακό είναι. Κάτσε να απαντήσει ο Χρυσαυγίτης. Καλημέρα, Χρυσαυγίτη. Όχι, όχι, δεν έχω όρεξη να μιλήσω. Δεν έχει όρεξη, ναι. Λοιπόν, ναι, εγώ ακόμα δύο διαπιστώσεις θα κάνω και. Παρακαλώ, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παντρεύονται, παίρνουν ξένες γυναίκες, τις σημαίνεις τις βαφτίζουν. Βορειοϊπηρώτισσες, Ρωσοπόντιες και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Όπως σου συμφέρει. Και ένα ακόμα. Ένα ακόμα. Η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή, τη δεκαετία του 80 έχει 50%. Η, ναι, Χρυσή Αυγή. Ναι. Η ακροδεξιά. Μάλιστα. Τη δεκαετία του 90 είχε 50%. Ναι. Από το 0 μέχρι το 9-10, πότε άρχισαν να αποκτούν δύναμη, είχε πάλι 50%, ναι, ούτε 1%. Ναι, 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 και ξαφνικά, ναι, ανέβηκε στο 10%, στο 9%, τώρα έπεσε στο 5%. Εσείς τι κόμμα, εσείς τι κόμμα. Ναι, ναι. Εγώ είμαι, ήμουν, είμαι και θα είμαι. Ανήκω στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καμιά φορά δεν ψήφισα τίποτα άλλο, δεν έκανα καμιά κολοτούμπα. Αυτό το ποσοστό, αυτή η διαφορά από το μισό μέχρι το 5,5, από το μισό μέχρι το 9, από το μισό μέχρι το 10, όλο αυτό το ποσοστό που περισσεύει μέχρι το 10, ναι, αν βγάλει το μισό, ναι, είναι κολοτούμπες. Μάλιστα. Τέλος, τα λέμε. Γιατί μέχρι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Είναι κολοτούμπες. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι. Με. Ναι. Αποστόλη. Ποιος Αποστόλης. Εμένα είπες Αποστόλη. Για Αποστόλη εγώ έχω καταλάβει το όνομά σου, να μην συμπαθάς. Να είσαι καλά. Για πάμε, για πες μου να σε ακούσω εγώ. Λοιπόν, πες μου το κλείσω όμως. Γιατί να στο κλείσω ρε φίλε. Μπράβο. Σ' ακούω να κακοστομεί συνέχεια για τους Πασόκους, για τους Σιριζαίους. Ναι, κακοστομώ. Λοιπόν, βρε μας βρίζεις. Καλά σε κάνω. Λοιπόν, εγώ δεν κάνεις καλά. Γιατί.
Γιατί, κοιτάξτε να τι γίνεται, ο καθαρός δημοκράτης του Βενιζέλου του Παππού, του Πλαστήρα, της Ενώσεως Κέντρου, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είναι ο ίδιος λαός πάντα. Ναι. Εγώ είμαι 68 χρονών, πρόσεξε. Μούση έχεις, μούση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, άστα αυτά τα... Κάνα τετραγωνάκι στο μούση. Άκουσε εδώ πέρα, είμαι αυτοδημιούργητος. Έχω τρεις κόρες και πέντε εγγόνια. Και εμένα το ΠΑΣΟΚ άμα με βοηθούσε και εγώ θα είχα τρεις κόρες και 7 εγγόνια. Καλά κάνεις. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Χαρούμενος άνθρωπος είσαι. Σε αγαπάει ο Θεός γιατί έχεις κόρες. Σε αυτό είσαι καλός. Θα πεθάνεις σε πούπουλο πουπουλένιο μαξιλάρι. Με σταμάτα να σε πω τώρα. Για πες. Αυτό τον κόσμο πρέπει κάπου να τον δέσει καμιά καλή κουβέντα. Δεν μου βγαίνει. Εμείς, Αποστόλη μου, εμείς. Ναι. Εμείς κάναμε την Ελλάδα. Εσείς την πηδήξατε την Ελλάδα, δεν την κάνατε την Ελλάδα, φίλε. Το 49, άκουσε εδώ πέρα, το 49 εγώ γεννήθηκα και αλλάξαμε την όψη της Ελλάδος. Από λάσπη βγήκανε σε άσφαλτο. Τα παιδιά μας δεν γνωρίζουν τι θα πει λάσπη, δεν γνωρίζουν τι θα πει αγώνας και ζωή. Όταν εγώ... Η τρίτη μόμα το έκανε αυτό, ξεχνιέσαι. Και πώς? Η τρίτη βόμβα το έκανε αυτό. Εσείς τις λάσπες. Η τρίτη βόμβα το έκανε. Ο αγώνας ο δικός μας τον έκανε. Άθιε παιδό, ρε. Ποιος αγώνας. Απατεώνες. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Πολιτικά εννοώ, ε. Καρπάζουνε. Εγώ είμαι αγρότης και δούλεψα και δουλεύω. Τι αγρότης. Ω, έχεις φάει επιχορήγηση που πάει καπνός κατά. Άκουσε εδώ πέρα. Ναι. Υπηρέτησα του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Εκτός από τα τελευταία χρόνια τους απατεώνες. Τσους, παιδί. Γιατί απατεώνες. Γιατί. Ντροπή. Δεν είχαν να σε βάλουν τα παιδιά στο δημόσιο και έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Μουσάτε μου γλυκέ, να σου ζήσουν οι κορούλες. Καλημέρα, ναι, μάλιστα. Έλα ρε, τι το λες, έλα ρε, καλημέρα. Τι πάθαμε. Βρε, εδώ έπαιξε η Λίβερπουλ, έφαγε 3 γκολ και με βγαίνει ο άλλος με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Το ΣΥΡΙΖΑ και την Χρυσή Αυγή. Ναι. Απατεώνες πολιτικά ήθελε να πει και εγώ, ναι, όχι πολιτικά. Κάτσε να σε πω, ακούω. Παρέφρασα ένα τραγούδι. Ακούτε. Στα Αποστόλη το κουτούκι πήγα κι άκουσα μπουζούκι. Ταραμ, ταραραμ, παράραραμ. Λέγε φίλε, έλα, ναι, σ' ακούω. Συνέχισε. Έλα, ρε, έλα, ρε. Λέγε, ρε, λέγε. Μ' ακούς. Ναι. Έλα, ο Ταρίφας με παρέα. Άκουσα σε φόντο. Α το γυρίσω τώρα. Δεν κράξω. Κράξε, μωρέ, εντάξει, και ο άλλος καλά έκανε και έκραξε. Όχι, όχι. Υπηρέτησε την Ελλάδα, λέμε το ΠΑΣΟΚ. Γκρεμίστηκαν τώρα 4 τύχοι εδώ πέρα. Έτοιμο να πέσει το Μετρόπολης. Ναι. Πέσαρε, λοιπόν. Μας τρελάνει τώρα, ναι. Είμαι εδώ στην πιάτσα και δεν έχει δουλειά. Ναι. Και παρέφρασα ένα τραγούδι να πούμε, να το ρίξω, να το πω. Ρίξω, αν δεν είναι υβριστικό, ρίξω. Όχι, όχι, δεν είναι. Λοιπόν, είναι για τα φλαράκια μου, για το Μάνο. Ναι. Λοιπόν, το ρίχνω. Σε γυρεύω. Μάνο, σε γυρεύω. Πάρα τα χρέη ενός ίντερνετ που πέφτει. Σε γυρεύω, σε γυρεύω. Μη, το γά, φύγε, μη παραθεμάσαι, μη, δεν το έχεις παραθεμάσαι, δεν το έχεις. Λοιπόν, έτσι γουστάρουμε ράπη, να ξοδεύουμε λεφτά και να μην παίρνουμε τίτλους. Ξεφτυλίσαμε και το θεσμό του κυπέλου. Γιατρέ, όταν στρίβω το κεφάλι μου δεξιά και όταν στρίβω το κεφάλι μου αριστερά, με πιάνει ένας πόνος στην πλάτη. Τι να κάνω να μειωθεί ο πόνος? Να κάνεις βελονισμό. Να κάνεις βελονισμό, φίλε. Πού να έρθει ρε γιατρέ να κάνει βελονισμό? Δώσε το τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο στο 231-0282-400 στο γραμματέα 63. 282-400. Θα το πάρει η Κορίνα. Πάντα. Έτσι. Τι γίνεται τώρα με το βελονισμό? Δηλαδή. Αυτός τι έπαθε τώρα? Προφανώς είναι κάποια λάθος θέση, κάποια άσημη θέση, κάποιο, ναι, κάποια απότομη κίνηση, ένα αυγενικό ίσως. Αυγενικό. Ωραία, θα το φτιάξουμε. Ας μας πει ο παδός της ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ ποιον έγλυφαν όταν ήταν στην 8η θέση στη ΓΑΜΑ Εθνική να ανεβούν στη ΒΙΤΑ. Μήπως έγλυψαν τον οπαδό του Άρη Ιωαννίδη, τότε υπουργό αθλητισμού, που τους ανέβασε στη ΒΙΤΑ Εθνική παράνομα, παρακάμπτοντας ομάδες που τερμάτισαν ψηλότερα από την ΑΕΠ Ηρακλής? Λέω 5-12. Επόμενος κύριος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Κύριε Κώστα, ο Γιώργος λεγόμενος, Χρυσαυγίτης. Γεια σου, Γιώργο, που είσαι Χρυσαυγίτης. Πριν γίνεις Χρυσαυγίτης, Γιώργο, τι ήσουν? 81 ψήφισα Παπανδρέου. Μπράβο, γόρο μου. Μετά και μια φορά τον Καραμαλή, από τότε κατάλαβα τι γίνεται και έχω φύγει από αυτούς όλους. Δεν σε βολέψαν πουθενά αυτοί?
Όχι, γιατί εμένα όλη η οικογένεια μου τη κάνω σε ιδιωτικό τομέα μια ζωή είμαι εγώ. Οπότε δεν του έχει καμία υποχρέωση, οπότε δεν έχει και τίποτα να κερδίσει. Ναι, ναι, ναι. Η δημοκρατία πώ την εννοούν όλοι αυτοί οι ψευτοκουλτουριάδε, δεν ξέρω. Για πε μου, εσύ πώ την εννοούν. Εγώ είμαι Χρυσαυγήτη, γιατί είμαι φασίστα, δεν κατάλαβα. Εγώ δεν σε είπα φασίστα αυτή. Όχι, 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 δεν μιλάω για σένα. Λοιπόν, α πω. Από το 2013 η γυναίκα μου έχει να παίρνει 1.030 ευρώ από τη δουλειά της και συνεχίζει να δουλεύει κύριος, δεν τον κάνει κανένας τίποτα. Ναι. Όπου και αν πήγα. Ο γιος μου 8 μήνες απλήρωτος. Εσύ το λαγό να τα πάρει. Και εσύ τι. Ναι, τι έχω φάει εγώ από αυτούς και έχω και 1.100 ευρώ εμφυά αν έκανα περιουσία. Εγώ δούλευα σε ιδιωτικό τομέα και δεν έχω πάει διακοπές στη ζωή μου. Αυτή τη ζωή τραβάνε. Η ψευτοκουλτουριάρης για μένα τέτοιοι είναι. Και τη δημοκρατία πώς είναι μόνο δηλαδή. Εγώ δεν ψηφίζω όπως ψηφίζει και αυτός, δεν κατάλαβα. Το 85 γιατί δεν ψήφισε σε ΠΕΝ. Το ψήφισα. ΕΠΕΝ. Ναι. Από τον Ανδρέα στην ΕΠΕΝ πήγες. Και τώρα αν είχε έναν Παπαδόπουλο εκεί θα ήμουν με χίλια. Αλλά δεν υπάρχει Παπαδόπουλο και πήγε σε Χρυσή Αυγή. Και δηλαδή το 81 γιατί δεν ψήφισε σε ΠΕΝ. Δεν ψήφισα γιατί έλεγα κάποια αλλαγή ο Παπαδόπουλο έκανε. Σε παραμύθια ο Ανδρέα δηλαδή. Μάλιστα. Την Ελλάδα ποιος την κατάστρεψε. Η ΕΠΕΝ. Την Ελλάδα ποιος την κατάστρεψε, οι συνδικαλιστές. Ποιος την κατάστρεψε. Όχι, όχι μόνο. Ακόμα υπάρχουν ανθρώποι που μιλάει για πασό, κατρελαθούν σε αυτή τη χώρα. Οι συνδικαλιστές, οι ιδιωτικοί, οι αγρότες, όλοι μαζί. Εμείς, οι δημοσιογράφοι. Όταν να τους κόψει τελείως τη σύνταξη, να ησυχάσουμε. Και αυτό είναι κακό που λες, μη χριστιανικό. Γιατί. Όχι, είμαι πολύ χριστιανός. Πολύ πιο πολύ από αυτούς που το παίζουν χριστιανοί. Τώρα που γέρασες έγινες χριστιανός ή πήγε και στην κουμπάρα στα νιάτα και μετανόησες τώρα. Ναι. Δεν γέρασα καθόλου. Ναι. Δεν γέρασα καθόλου, Κώστα. Ναι. Καθόλου δεν γέρασα. Πόσο είσαι, δηλαδή. Ακόμα δουλεύω. Πόσο είσαι. Ταρίφας είμαι. Ταρίφας είμαι, ακόμα δουλεύω. Άρα σκληρή η δουλειά η ταρίφα σήμερα τέτοια ώρα τώρα. Θα σου πω και κάτι. Θα σου πω και κάτι τελευταίο, Κώστα. Ό,τι γουστάρεις. Περιευτολογώ. Η κόρη μου είναι σε μεγάλη θέση ιδιωτική. Και ο γιος γιατρός. Μπράβο. Χαιρετώ και τον γιατρό δίπλα σου. Μπράβο. Καλησπέρα. Μπράβο. Ο φασίστας που κολλάει, ο φασίστας που κολλάει αυτά που λένε. Ναι, εγώ αγωνίστηκα, λες, δούλεψα, έκανα, είμαι ταξιτζής, δούλεψα άλλες δουλειές, μεγάλωσα παιδιά, πάτρεψα παιδιά, τα έβγαλες γιατί είμαι φασίστας. Καλό ερώτημα, η καλό ερώτημα. Η γυναίκα μου το κάνει παράπονα ακόμα διακοπές, δεν έχω πάει για να κάνει όλα αυτά. Τι έχω πάει εγώ. Αυτό δεν κατάλαβα. Δεν την πήγες διακοπές, ρε. Δεν έχω πάει διακοπές, στο λόγο της τιμής μου. Ωρε φίλε μου, κακά γεράματα σε περιμένω. Για τα παιδιά, τι να κάνω. Εγώ δυσιάστηκα στα παιδιά μου. Καλά ξεκίνησες ρε. Άξιος είσαι. Άξιος είσαι. Έχω 1.100 ευρώ εμφυά και οι δύο απλήρου της ασφαλείας. Άξιος είσαι. Άξιος είσαι. Να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δεν... Να είσαι καλά. Ό,τι γουστάρεις. Κοίταξε να δεις, εγώ τους ανθρώπους δεν τους κρίνω με το ότι ψηφίζουν. Τους κρίνω με το τι πράττουν. Όχι, λέω για ορισμένους. Μπορεί να βγει τώρα ένας Πασόκος, ο οποίος να πούμε είναι ιδεολόγος, ο οποίος μεγάλωσε παιδιά, γυναίκα κτλ. Και δεν έφαγε λεφτά, δεν έγινε Σιριζέος για να πάρει λαμογιά. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Καλά, ναι. Ιδεολόγοι δεν είναι, συμφρεντολόγοι είναι. Εντάξει. Λοιπόν, Κώστα, θα σου πω ένα τελευταίο, θα ακούσει και ο γιατρός. Πέτω. Εγνατία Αριστοτέλους φέραν τους ανθρώπους τους Αφγανούς και όλους αυτούς τότε με τις σκηνές. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν που είναι οι Αριστοτέλους, έτσι δεν είναι. Πού να ξέρουν που είναι Αριστοτέλους. Η ΜΚΙΟ, το απόγευμα. Εγώ μιλάω πατριωτικά, αν είναι ο εθνικιστής και φασίστας σας είμαι. Πες αυτό που θες, μη σε νοιάζει πώς θα σε χαρακτηρίζω. Πες αυτό που θέλεις, λέγε. Άκου, λέω την κοπέλα Κώστα, μπράβο κορίτσι μου, λέω, καλά κάνετε και τους ταΐζετε, αφού είναι ανθρώποι, δεν θα πεθάνουν στην πείνα. Έτσι. Για τους Έλληνες που υποφέρουν, ποιος ενδιαφέρεται. Και ξέρετε τι με είπε. Ντροπή σας, κύριε, με απέχθεια. Επειδή είπα τη λέξη Έλληνες. Ναι. Οπότε καλά παραμένω και στη Χρυσή Αυγή και το χαίρομαι πάρα πολύ. Δουλειά έχει έξω, ρε. Τίποτα, Κώστα, τίποτα. Πού να έχει δουλειά. Αφού αυτό το λιμάνι, την ψαρόβαρκα του καπετάνου τιά έχει. Τίποτα. Ο Μαρινάκης ήρθε η Κόσκο, η Μόσκο εκεί πέρα. Έχει γίνει 800 κιλά από το φαΐ. Και εμείς δεν έχουμε να πούμε τα ταξί να γυρίσουν να πάρουν κανέναν τουρίστα το πάνε δεξιά και αριστερά. Τι να κάνουμε. Μα είναι δυνατό, εγώ θα να πω τη λέξη για τους Έλληνες, τη λέξη Έλληνες. Και αμέσως ξέρεις πώς με χαρακτήρισε. Ο φασίστας, γιατί είπα Έλληνες. Μάλιστα. Αναγκάζομαι τη λέω την επιστρέφω στον πατέρα σου, αυτός τη χρειάζεται. Εγώ τη χρειάζομαι την τροπή. ΜΚΙΟ. Μάλιστα. Να σε καλά. Για καλά. Έγινε καλή σας μέρα. Καλό δρόμο να έχεις. Σε αυτό που είπε ο φίλος τώρα. Ναι, τι είπε. Τη λέξη φασισμός. Ναι, ναι. Λες, έχει γίνει λίγο καραμέλα, λίγο στα χείλη όλων μας. Και με αυτό ουσιαστικά δεν ορίζουμε πλέον αυτό το οποίο ήταν ως πρώτη μορφή ιδεολογική. Δηλαδή το κίνημα του Μουσολίνη, έτσι. Ναι. Δηλαδή αρχικά μιλάει για το έθνος και τα λοιπά, το οποίο είναι πάνω από όλα και τα λοιπά. Όμως πλέον ορίζεται ως οτιδήποτε αντιδημοκρατικό, βίαιο και αυταρχικό. Ναι.
με, αυτό το, με αυτή την έννοια όμως που δείχνεται έτσι, ναι. Μπορεί να φασίστας μπορεί να είναι και ένας κομμουνιστής. Ένας κομμουνιστής είναι και αυτός αντιδημοκράτης. Αντιδημοκρατικός. Με την βαθιά του όρου. Με την βαθιά του όρου. Άρα υπάρχουν δηλαδή κόκκινοι και μαύροι και μπλε και πράγματα. Φασίστες. Ναι, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Ναι. 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 Καλά, τι πήγε μου το έκανε στο τηλέφωνο. Πώς το πες. Τι κακό είπα. Ήθελα να πω ναι. Και θα το λέω πάντοτε και δυνατά. Να το πεις, να το πεις. Λοιπόν, τι παράπονο πρέπει να έχει αυτός ο κόσμος ύστερα από την καταστροφή που ήρθε στην Ελλάδα. Κάνει έναν αγώνα ο άνθρωπος, τι δεν τον αφήνουν τον άνθρωπο να κάνει ποιο? Αυτό τα πέντε πράγματα. Για ποιον να λέτε. Προφές έδωσε υγεία βρε στον κόσμο, βρε, σε 2,5 εκατομμύρια Έλληνες βρε. Ποιος είναι αυτός. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πες μου τον λόγο, εγώ να ακούσω, να ακούσει και ο κόσμος. 2.150.000 Έλληνες, δηλαδή του φίλου μου η γυναίκα ήταν στον ΟΑΕ, δεν πλήρωσε, ήταν χωρίς φάρμακα, χωρίς γιατρό. Τι έγινε. Πάει σήμερα στον γιατρό και τα φάρμακα παίρνει κιόλα. Μα θα μου πεις τι υγεία είναι αυτή. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Όταν ο άνθρωπος λίγο σκέφτεται το παρελθόν και την καταστροφή που μας φέρανε, πρέπει να λέει δόξα τω Θεώ. Εξασφαλίζει μια εθνική σύνταξη 384 ευρώ. Συν αυτά που πληρώνει. Λοιπόν, θα μου πεις λεφτά είναι. Τι να κάνουμε. Οι Γερμανοί 10 χρόνια έχουν να δουν αύξηση στη δική τους χώρα. Εμείς τα 384 ευρώ. Και άμα πιάσουμε τα 550 ευρώ. Θα αναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 751. Έτσι είπε αυτός. Μαζί μιλάμε. Όχι, ο Αλέξης πήρε τηλέφωνο και λέει 751 ο μισθός. Όχι, 384 ευρώ είναι με τα 20 άμεση χρόνια ο αγρότης θα με του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Το έμφυα έπαιδε να το καταργήσει, δεν το κατήργησε. Παιδιά, ας σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί με είπε ψέματα. Ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπογράψει τρίτο μνημόνιο. Δεν πιστεύω. Δεν υπογράφει μνημόνιο, υπέγραψε. Δηλαδή εγώ εκλέγω, πρόσκειται τι γίνεται. Ναι. Είχαμε μία χώρα στην κατάσταση που ήταν. Ας του να αφήσουν ψεύτης ξεψεύτης, τι θα κάνει. Δηλαδή αυτή η κατάρα κάθε μέρα στον κόσμο καταστραφήκαμε ρε Μάξ, δεν καταστραφήκαμε ρε παιδιά. Δεν καταστραφήκαμε. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Σε αγαπώ πολύ. Επόμενη γραμμή. Σου λέει άστον κι άλλο γιατί ακόμα πρέπει να το δοκιμάσουμε, να το δούμε κι άλλο. Ψεύτης ξεψεύτης, πάμε κι άλλο στις γραμμές να ακούσουμε τον κόσμο. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, να δούμε τι θα πούν και οι υπόλοιποι. Ναι, ναι, πού πήρα στον Χατζη Νικολάου, πήρα αθλητική εκπομπή, είναι. Τι είναι. Ό,τι θέλει είναι, μωρέ. Όπως μας βγάλει άκρη. Τι θες, τι φωνάζεις εσύ τώρα. Έλα. Λέγε, λέγε. Δεν μου λες ο άλλος ο Θόδωρος που έρχεται εκεί με τα τρακτέρ, με τι θα έρθει με τσουγκράνες, θα έρθει στην άλλα στη Θεσσαλονίκη. Ο Θόδωρος με τσουγκράνες, ναι, με τσουγκράνες. Με τσουγκράνες, αρθεί, α, να αρθεί, να αρθεί, με το καλό. Για πέτω. Γιατί θέλουμε κάτι τέτοιες ομάδες. Εγώ τι να μιλήσω, αθλητικά, πολιτικά, τι θέλετε να μιλήσω. Μίλα για το 1-3 που έγινε από 0-1, έγινε 1-3. Ξέρω εγώ, μίλα για την ΑΕΚ του Μανολά. Μίλα, ναι. Μίλα για την πρώτη μεγάλη μεταγραφή του ΠΑΟΚ που έρχεται ο Κουλούρης από την Κύπρο. Ναι, εγώ είμαι στεναχωρεμένος γιατί είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Είμαι στεναχωρεμένος. Και γιατί αφού η ΑΕΚ το πήρε. Γιατί να ζητώ. Ναι, είμαι στεναχωρεμένος. Why? Ναι, γιατί με αδίκησε με τον Ολυμπιακό. Ναι. Νομίζω ότι με αδίκησε με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, στην Τούμπα. Ναι. Οπότε, ας πούμε, την ΑΕΚ την πήρα πριν τρεις μέρες, ας πούμε, μέσα στην Τούμπα. Οπότε μπορούσα να πάρω το κύπελο εγώ, σαν ΠΑΟΚΣΙ. Σε αδικήσανε. Βέβαια. Άδικα. Άδικα δεν πήρα το κύπελο της Ελλάδος. Και αυτό από έναν εγωισμό του Προέδρου μου. Η ΑΕΚ το πήρε άδικα, λες. Βέβαια το πήρα άδικα. Το πήρα άδικα. Γιατί έπρεπε να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Είναι απλά τα πράγματα. Ας κατέβαινε ο ΠΑΟΚ να το πάρει. Πώς θα το κατέβει, γιατί να κατέβει. Γιατί να κατέβει. Πώς θα γίνει η εξυχνίαση δηλαδή, του ΠΑΟΚ. Δεν σε έδωσε πέναλτι, έτσι δεν είναι. Δεν ήταν πέναλτι. Ήτανε. Την ΑΕΚ που. Μπορούσα, μισό λεπτό. Το Τζιμπούρ δεν τον έδωσε. Μισό. Στα 3-4 λεπτά. Μισό. Να πάρω ακόμα ένα γκολ. Βεβαίως. Δεν μου λες. Την ΑΕΚ την έδωσε πέναλτι στο 44. Τι εννοείς, γιατί και εννοώ το... και την ΑΕΚ δεν την έδωσε πέναλτι στο 44 λεπτό. Τι έφυγε από το γήπεδο. Πρωτοφανέτε και τέτοιο πέναλτι όπως έδωσε στον ΠΑΟΚ. Ρε γλυκό μου αγόρι, πάει ο Τζιμπούρ τέτ α τέτ, πάει ο Μποτία τον τραβάει μια με το χέρι. Δεν είναι πέναλτι. Όχι. Όχι, δεν είναι πέναλτι. Το δικό σου ήταν και το άλλο δεν ήταν.
Κάτσε, με συγχωρείς. Ο Κάτσε παίζει στον ΠΑΟΚ. Ναι, ο καθιστός. Ναι. Κάτσε, φίλε, κάτσε. Φίλε. Με συγχωρείς δηλαδή. Δηλαδή, εσύ δηλαδή αυτή τη στιγμή, σαν αντιπαόξη, σε καταλαβαίνω. Βρε, πες μου ό,τι θες. Μπορείς να μ' απαντήσεις αυτό που σε λέω. Βρήσε με κιόλας. Η ΑΕΚ δεν πήρε πέναλτι με τον Ολυμπιακό. Σηκώθηκε να φύγει, ρε. Μπορείς να συγκρίνεις ένα πέναλτι με το άλλο. Το ίδιο είναι. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί ρε, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε. Γιατί. Δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Εσύ βλέπεις τα ίδια, γιατί δεν. Απλά μισείς. Ρε χρυσέ μου, γιατί να το μισώ εγώ και εδώ αγαπάω. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Γιατί ξεσηκώθηκε ο ρόλο όλη του μπαρ. Στο 44 η ΑΕΚ κερδίζει πέναλτι. Δεν το δίνει. Με τα μυαλά του ΠΑΟΚ να φύγει και αυτή από τον τελικό. Δεν ξεσηκώθηκε όλη του μπαρ, φίλε. Γιατί ξεσηκώθηκε. Εσύ δεν θα ξεσηκωνώσει να είναι στην Τούμπα. Λέγε ναι ή όχι. Ο Μπάγεβιτς στον πάγκο και ο Μανολάς, γιατί δεν ξεσηκώθηκε και ο Μελισανίδης να πει φεύγουμε στο 45. Απάντησε μου. Υπήρχε κόκκινη στον τερματοφύλακα, ναι ή όχι. Γιατί στο center back του Ολυμπιακού δεν υπήρχε κόκκινη. Χτες. Όχι, ε. Γεια σου, καληνύχτα. Άντε ρε, φύγε από εδώ πέρα. Μας μάθεις μπάλα εσύ τώρα εμάς. Πέναλτι δεν ήταν της ΑΕΚ. 44 λεπτό. Πόσο είναι το σκορ. 1-0. Γίνεται 2-0 και αποβολή. Τελειώσαμε. Να φύγει και η ΑΕΚ τότε. Γιατί δεν έφυγε ο Μελισανίδης. Δεν με απαντάτε, ε. Μια είσαι αντιπαόξης. Αυτό έχει να απαντήσει. Δεν έχει επιχειρήματα. Μια. Πάμε στους 4 τελευταίους. Καλημέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν, για άλλο πήρα τώρα να σου πω. Με πρίζωσε ο Σιριζέος. Είπα να πάρω τηλέφωνο. Τώρα στην αναμονή ακόμα να μου λες και στα δικά σου. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, λοιπόν πάμε πρώτα με το Σιριζέο. Πάρε το Σιριζέο πρώτα και μετά άλλα στα δικά μου. Σε αφήνω στο τέλος, λοιπόν. Σε 2.100.000 είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε υγεία, έτσι είπε. Έτσι είπε άνθρωπο. Αυτό βρήκε μόνο καλό να πει από 15 μήνες για κυβέρνηση, δηλαδή. Ότι σε 2.000.000... Να μην το ψηφίζατε, ρε. Όταν το ναι το είπε όχι, όταν το όχι το είπε ναι, να ψηφίζατε το Λαφαζάνη κι εσείς. Άντε, καλά σας έκανε. Άκου να σου πω εγώ την αλήθεια. Για πες. Αυτό που είπε και το χρέος στο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε ο Άδωνης σαν υπουργός υγείας. Και τη δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη σαν τους ασφαλισμένους το έκανε ο Βορύδης. Αυτά... Με τον Άδωνη ρε πληρώναμε λεφτά για να πάμε στο νοσοκομείο. Δεν πληρώναμε. 5 ευρώ. Πότε πλήρωσα. Έλα ρε πότε πλήρωσα. Δεν πληρώσα. Δεν βγήκε ο Άδωνης με τη γυναική αφού είναι 5 ευρώ να πληρώνω το νοσοκομιακό. Ραπτόπουλε. 5 ευρώ. Νέα Δημοκρατία και πράσινα άλογα. Παραμυθάδες. Σταμάτα βρε λίγο, σταμάτα βρε. Νεοδημοκράτες. Με τον άλλο τον κρυόκολο, τον Σαμαρά. Τον κρύο. Τι να σταματήσω, ρε, που δεν έχω ελπίδα, ρε. Λέω, βρε, περίμενε λίγο. Ναι. Το 5 ευρώ ξεκίνησε από το Λοβέρδο και το σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Και γιατί δεν το σταμάτησε ο νια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 νιan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 ι
το δώσουμε, γιατί να μην δώσουμε 5 ευρώ. Οι άποροι, οι άνεργοι δεν δίνανε, έτσι κι αλλιώς. Να το παίξω κι εγώ άνεργος και άπορος. Τώρα, να μην λέμε χαζομάρες, να μιλάμε σοβαρά. Με το 5 ευρώ αυτό που έδινε ο ένας και ο άλλος που είχαν τα 5 ευρώ, παίρνανε γάζες, παίρνανε χαζά, παίρνανε χλωρίνες να καθαρίζουν τα περιφερειακά. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά. Ρώτα ένα γιατρό σε ένα περιφερειακό εσύ. Να του πεις, έχετε λεφτά για τα τρέχοντα έξοδα, για τα καθαριστικά και για τα ανανόσιμα. Έχετε. Δεν έχουνε. Βρέχει ο Κοσμάκης να πληρώνει. Θα στα πάρουν από αλλού όμως. Εντάξει, με άλλους φόρους. Εντάξει, θα στα πάρουν αλλού τώρα. Εγώ μπριζώθηκα με αυτό να πει ένα ψέμα ότι το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, το βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ωραία, πάει αυτό. Πάμε στο δικό μας τώρα. Το πέναλτι της ΑΕΚ. Να φύγει ο Μελισσανίδης και να το αφήσει το. Να γίνει ήρωας κι αυτός. Άκουρα αυτό που λέει. Ούτε πέναλτι ήταν αυτό της ΑΕΚ. Α, δεν ήταν πέναλτι. Ενώ το δικό σου ήταν. Ενώ είσαι σίγουρος ότι εσένα ο Καρνέζης, πώς το λένε, ο Αλβανός, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, το βρήκε το ΜΑΚ. Ενώ τον Τζιμπούρ δεν το σπρώχνει ο άλλος, Εμένα για πάω ξυμέχει. Μα έτσι όπως μιλάς, τι. Τώρα εντάξει, εγώ σε πήρα 2 ώρα τηλέφωνο, άμενα με βρίζεις. Σε έβρισα, ρε φίλε. Θα σε πάρω μεσημέρι. Συγγνώμη, επειδή σε είπα παοξή, σε έβρισα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Εγώ γάβρος είμαι. Το πέναλτι αυτό που λες στη ΣΑΕΚ δεν ήταν. Α, δεν ήταν. Και το πέναλτι του ΜΑΚ δεν ήταν για ένα λόγο. Γιατί, χέρι, ρε αγόρι μου. Έκανε χέρι. Πριν τον βρει ο τερματοφύλακας, έκανε χέρι ο ΜΑΚ. Γιατί δεν το λέτε αυτό. Αφού φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο, γιατί δεν το λέτε. Συνέχατο. Ωραία, αυτό μόνο. Ευχαριστώ. Φιλιά, τα λέμε. Και όλοι, ο ραπ κλαίγονται και όλοι έχουν.
Γιατρέ, η μέθοδος της κρεολιπόλυσης σε κάποιον που έχει λίγο λίπος στην κοιλιά, γύρω από τον αφαλό, ας πούμε, έχει αποτέλεσμα. Δεν κατάλαβα τι είναι. Κρεολιπόλυση. Ναι, είναι η λιπογλυπτική που λέγαμε πριν. Είναι μια μέθοδος η οποία γίνεται με έναν τρόπο ψύχεται το λίπος και καταστρέφονται τα λιποκύτταρα. Προσωπικά δεν το έχω δοκιμάσει. Είμαι σε έρευνα αγοράς, αλλά νομίζω ότι πολλοί έχουν βρει κάποια λύση στο τοπικό πάχος λίπος. Ναι. Επόμενη γραμμή, πόρ τελευταίος, ναι. Όχι, τρεις από το τέλος, ναι. Γεια σου Κωστή. Γεια σου και σε. Σοφία Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Τι κάνουν καλά σήμερα, η εκπομπή σου είναι μία τρέλα. Γιατί χθες τι ήτανε, μία λογική. Δύο τρέλες. Μάλιστα. Καταρχήν ο τερματοφύλακας ήταν ο Στέφανο Καπίνο. Αλβανός. Αλβανός. Δεν ήταν ο Καρνέζης. Ναι, ναι, τον μπέρδεψα. Ο Καπίνος ήταν. Σωστό. Ο Καπίνο ήταν Ολυμπιακός. Ναι. Πρώτα βάζει το χέρι του και μετά πάει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και... Όχι ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ λέγεται. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ το ίδιο. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ στον πήρε τον πόντο. Τι πήρε? Στον πήρε τον πόντο με 10 παίκτες. Τα γάρι. Γι' αυτό κλαίνεται όλοι σήμερα. Σήμερα για άλλο κλαίνε, δεν λέγει κανένα. Α, ναι. Για άλλο κλαίνε σήμερα. Για άλλο κλαίνε, για άλλο. Ναι, ναι. Τη ΣΑΕΚ δεν ήταν πέναλτι. Τη ΣΑΕΚ ήταν πέναλτι, βέβαια. Καθαρό πέναλτι και δεν το στήριξε. Λοιπόν έπρεπε να φύγει τότε. Άρα ποιος είναι ο ήρωας, ο Μελισανίδης ή ο δικός του ο Ρώσος? Εσύ θα με πεις που είσαι γυναίκα ο και έχεις... Ποιο εσύ ποιος λες? Εγώ λέω Μελισανίδης. Μάλιστα. Γιατί δεν τους πήρε ο Μανολάς και ο Μελισανίδης φυτάτε σηκωθείτε να στήριξε τα πέναλτι. Ενώ ο ΠΑΟΚ για φασαρίες και για ιστορίες και για τέτοια πρώτος και καλύτερος. Μάλιστα. Για κλάμα. Τα μαντήλια μόνο τους λείπουνε. Ναι, ναι. Καλά, μια ζωή κλαίνει πάψη, τώρα θα τους μάθεις. Όσο για τα κόμματα που λες. Ναι, εγώ δεν είπα. Καλά, ναι. Ένα, ας το Φόδωρο να λέει, ο Φόδωρος λέει τα δικά του. Ένα είναι το κόμμα που θα μας σώσει. Βασιλιάς. Ποιος είναι ο βασιλιάς? Ο Κωνσταντίνος. Αυτός ο τεμπελχανάς που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Αυτός ο τεμπέλης. Όχι τεμπέλης, παρακαλώ, τι... μη μας βρίζεις. 80 χρόνια, τι δουλειά έκανε μωρέ, τι έκανε στη ζωή του, τι έκανε. Πώς δεν δούλεψε, πού δούλεψε. Τα βρήκε έτοιμα από τον Παύλο. Μεγάλη δουλειά έκανε, μεγάλη αυτή έκανε. Θα πεθάνει και θα το πούνε. Τι έκανες στη ζωή σου, ήμουνα βασιλιάς. Α, παράταμε ρε. Πάμε στον πρώτο τελευταίο. Α, φύγε παιδό ρε και εσύ με τον τεμπελχανά το βασιλιά. Άντε από εκεί πέρα. Τι δουλειά έκανες, λέει. Τι έκανες, ήμουνα, λέει, βασιλιάς. Αφού ήταν βασιλιάς, πώς να δουλέψεις. Αυτή δουλειά είναι, ρε. Φύγε το από εδώ πέρα, ρε, από εκεί πέρα. Τα παραμύθια της Χαλιμάς. Βασιλιάς. Βασιλιάς. Ο άλλος ήταν πρωθυπουργός. Μάλιστα. Ο Ανδρέας ο Παπαντρέου. Δεν δούλεψε καθηγητής κάπου ήταν. Δούλεψε. Οι βασιλιάδες δεν δουλεύουν. Ναι, πώς το λένε. Ο Σαμάρας κάπου δούλεψε. Ήταν άλλος δίδας και έκανε καθηγητές αυτά και τα λοιπά. Μας ήταν στραβή, ήταν αυτοί και τα λοιπά. Δεν δουλέψανε. Είναι κάτι άλλο όμως. Τι είναι κάτι άλλο. Η Βασίλισσα Αλεσάνδρου δεν δουλεύει. Είναι Βασίλισσα. Ρε, η Βασίλισσα είναι Βασίλισσα. Τις Βασίλισσες τις εξαπλώνουν οι βασιλιάδες. Τι με νοιάζει εμένα για τη γυναίκα, δεν με νοιάζει. Πρώτελευταίος, ναι. Πρώτελευταίος, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Εσύ είσαι, ναι. Ναι, ναι. Καλημέρα και στον γιατρό. Εδώ είναι και ο γιατρός. Ήθελα να πω κάτι για το φίλο που λέει για τα ένσημα και για αυτά. Τα ένσημα, τα 380, ναι. Ναι, τα 384 πρέπει να έχεις 20 χρόνια ένσημα. Αν περιμένεις να πάρεις σύνταξη από το ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο, ζήσε μάι μου. Δεν τα ξέρει καλά ο κύριος. Δηλαδή εγώ που θα κάνω, αν ζήσω 12.000 ένσημα, 380 ευρώ θα πάρω κι εγώ. Όχι, εσύ θα πάρεις παραπάνω, αλλά 380... Τι θα πάρω, 390? Ξέρω εγώ τώρα... Εγώ σου λέω, δουλεύω από τα 20 συνέχεια. Είμαι από τις εξαιρέσεις που έχω ένσημα κάθε μέρα. Έτυχε. Για 15 χρόνια υπηρεσίες νομίζω 320 ευρώ. Εγώ που θα κάνω 40 χρόνια, αν ζήσω, αν δεν ψοφήσω, 300 μου δώσεις και εμένα. Θα πάρω το ρόπο να του δώσω μια στο κεφάλι όταν ανοίξω τα 4. Πλάκα κάνει. Κάτι λίγο παραπάνω. Κάτι λίγο παραπάνω. Όχι και πολλά παραπάνω. Ναι. Γι' αυτό ο κύριος δεν τα ξέρει καλά. Να μάθει τους νόμους πρώτα και μετά να μιλάει. Μάλιστα. Και κάτι για τον ΠΑΟΚ.
μεγάλη πίκρα. Να μας γίνει μάθημα στην ΑΕΚ, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, γιατί για τον ΠΑΟΚ βγήκε ψήρα στο γιακά. Ομάδα κάνουμε πρώτα και μετά να ζητήσουμε κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Σόφρονα. Φιλιά. Τελευταίος για σήμερα. Καλημέρα. Έλα ρε παιδί μου. Έλα παιδί μου. Μες το. Χρήστος από Γιάννα Παναθηναϊκό. Ρε καλώς το να. Καλά ρε. Πάμε καλά. Θα πω τρία πράγματα λίγο απλά και κατανοητά. Να τα πεις να είναι κατανοητά. Να τα καταλάβουμε. Ναι, ναι, ναι. Πρώτον και σημαντικότερο. Ο Θόδωρος τι παίρνει. Θέλω κι εγώ γιατί έχω εξαστική μπροστά μου και θέλω να χαλαρώνω λίγο. Βαλεριάνα παίρνει. Αυτό θα πάρω και Σουπεριάνα εγώ. Και Σαουριάνα. Είναι τριπλό φάρμακο, μίξι είναι. Είναι δυνατό να με λέει τη δικιά μου την ομάδα ότι είναι η χειροτερότερη σε όλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Η χειροτερότερη. Όπα. Σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο τέλος πάντων. Και να με λέει ότι εγώ τα έκανα όλα, ξέρω και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Όσον αφορά για τον Παναθηναϊκό, για να πάμε στο δεύτερο, μία ερώτηση κοστί. Ναι. Πιστεύει ότι ο Δόνης έρχεται. Πού να έρθει ο Δόνης? Στον Παναθηναϊκό. Κάτι τέτοιο άκουσα κι εγώ. Και φεύγει ο Στραματσόνης για Ιταλία, άκουσα. Τι να κάνει, ρε. Φυσικά ο Δόνης πρέπει να πάει. Προπονηταράς είναι ο Δόνης. Το πιστεύω κι εγώ η αλήθεια. Δεύτερο. Ο πατέρας μου, Νέα Δημοκρατία, Φόλα, από το 1978 μέχρι το 2001 που πήγε η Άγιο Πέτρο Σκοπιά. Η μάνα μου ακόμα 66 χρονών, Νέα Δημοκρατία Φόλα επίσης. Σκοπιά και αυτή, ζει. Όχι, ζει η μάνα μου. Οι μάνες ζουν καμιά 20 χρόνια παραπάνω. Οι άλλοι φεύγουν στη Θέρμη πιο μπροστά, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, ναι. Τι έκανε. Η αδερφή μου Πασόκ μια ζωή από τη μάνα της, γιατί είχαμε τον ίδιο παπά αλλά διαφορετικές μαμάδες. Με μπέρδεψες τώρα. Εσύ έχεις μάνα από την ίδιο πατέρα και η αδερφή σου είναι από τη μάνα του αλουνού. Ο πατέρας μου είχε παντρευτεί τη μάνα της αδερφής μου και μετά παντρεύτηκε. Μην με μπέρδεψες. Εσύ έχεις μια αδερφή. Ναι. Ο μπαμπάς σας είναι ένας και δύο είναι οι μάνες. Και έχουμε δύο μάνες, ναι. Μπερκιατλής ο μπαμπάς. Ωραίος. Βέβαια. Λοιπόν, να προχωρήσω. Η αδερφή μου ΣΥΡΙΖΑ με τα μπούνια και παλιά Πασόκα και ο γαμπρός μου τα ίδια. Λιμοτάγαρο. Λιμοτάγαρο του κερατά. Συνδικαλισταράδες. Ναι. Του σταγόνω. Πέρυσι είχαμε, φορούσαν μαύρα στο σπίτι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε και μνημόνιο. Αγαπημένη οικογένεια, τους ακούω. Βέβαια. Βρισκόμαστε μεταξύ μας. Όλοι έτσι είμαστε, μην νομίζεις. Ναι. Από την άλλη, έχω διαφόρους φίλους και γνωστούς πρώην νεοδημοκράτες, μην Χρυσαυγίτη. Κοινώς. Βρε λιμοτάγαρα του κερατά, σάπχοι Έλληνες. Σάπχοι Έλληνες, ναι. Α, κόπηκες φίλε. Οι Έλληνες δεν είναι σάπχοι, οι Έλληνες είναι ντούροι. Μας κάναν σάπιους οι άλλοι. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η εκπομπή? Πολύ ωραία. Σ' άρεσε τάσο. Κιλκής πας ή... Κιλκής θα φύγω. Κιλκής. Αύριο δουλειά. Πρωί. Αύριο δουλειά. Ανοίγεις το μαγαζί. Ρούχα. Έχεις παραγγελίες. Έχω δουλειά. Με έφερες ωραία μπλούζα. Τι μπλούζα με έφερες? Δίζελ. Δίζελ. Είναι μάρκα, έτσι. Φίρμα. Με θα τα πούμε πάλι. Θα έρθω πάλι στο Κιλκής να φέρω τη σκύλα μου, τη Μίνη εκεί. Ξέρεις με τη Μίνη τι έγινε. Την είχαν κιλκισιώτες. Ναι, την πήρα σόγαμπρι εγώ. Την παρατήσαν γιατί είχαν προβλήματα υγείας. Η γυναίκα, ας πούμε, το ζευγάρι, μεγάλη ηλικία, η αδερφή της είχε θέμα και δεν μπορούσε και την έστειλε πίσω. Είναι η Κλικισιώτησα η Μίνη. Είναι πόντια. Καμιλοκόλα. Η σκύλα μου, ναι. Λέγε γιατρέ. Πού σε βρίσκουμε, γιατρέ? Στο κέντρο Εγνατία 63. Ναι. Πίνουμε ένα καφέ στο ξενοδοχείο κάτω, μας περιποιούνται όταν ερχόμαστε σε σένα. Ναι. Έτσι. Από καφέδες, δόξα τω Θεώ, παντού. Έτσι ακριβώς και χτυπάμε. Μπανιώτης από κάτω, τέταρτος όροφος, πάρουμε τα σανσέρ. Αυτό έχει κολλήσει με το τέταρτο, δεν ξέρω πώς. Σου είχε μείνει. Έκτος. Ήμουν παλιά στο τέταρτο, τώρα έκτος. Έκτος όροφος. Ναι, ναι. Μας ανοίγει η Κορίνα, μας βάζει εκεί στην Πολυθρονάρα. Έτσι. Άμα θέλουμε να ξυρίσουμε τις τριχάρες μας, πηγαίνουμε και κάνουμε την αποτρίχωση. Ναι. Εκτός αν είναι ξανθές οι τρίχες ή άσπρες που δεν γίνεται. Έτσι. Θέλουμε λευκό δέρμα, μαύρη τρίχα. Σωστό. Μαθαίνεις γρήγορα. Μαθαίνω γρήγορα εγώ. Ναι. Ή κάνουμε τα βελονικά μας. Πού είναι? Τώρα αυτή η εποχή και τελειώνουμε. Τι είναι αυτή η εποχή? Αδυνάτισμα. Περισσότερο. Για να βγουν παραλία. Παντός καιρού το στρες, η αϊπνίες είναι παντός καιρού. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και με τη ζέστη, ξέρεις, είναι πιο δύσκολο. Το χειμώνα τραβάς ένα ύπνο εκεί να αρκώνεσαι. Το καλοκαίρι περνάνε απ' έξω. Παντός καιρού. Θα τα πούμε. Γύρι, συνεχίζει ο Γιάννος μέχρι. Χθες άκουσε πολύ Καζαντζίδη. Είχες κανένα πόνο και πόνεζε? Είχα, ήθελα να συμπάσχω με τους Παοξίδες τον πόνο τους και άκουσα Καζαντζίδη με τον Γιάννη μέχρι αργά. Με τον Γιάννη μέχρι αργά.
με το Γιάννη με χαρακά. Ήδη 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 με το Γιάννη με χαρακά.